Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με το σκορπίο γαψούριδες. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε και σήμερα, καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και την ψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα για χμέρα, να κάνουμε κλειστή τύπλα στεναχώρια. Να κάνουμε και σήμερα μια γνήμη αυθεντικιά σου μουσάδα. Εδώ είμαστε, δεν το γράφουμε με το 100% καταπληκτικό φέτος που προχωπήπαινο καψούριδες. Το λέμε κάθε μέρα. Το λέμε για να παίρνουμε ορμή, να παίρνουμε πάθος, να παίρνουμε ενέργεια. Έχω και σήμερα το όμορφο κορίτσι, την γλυκίτε την Αναστασία πίσω από την πλυμπλικέρα. Μια καταπληκτική παρουσία, κυρίες και κύριοι. Μας οδηγεί με την γόνδολά της στα πάνεμα ύδατα των Ερτζιανών με το χαμόγελο στα χείλη. Και σήμερα θα κυλιστεί στις λάσπες, στις μουσικές λάσπες της εκπομπής, στα ποταπά. Θα κατέβει σε καταπακτές, θα βάλει γάντι για να μην δαγκώσουν τα CD, τα MP3. Εκεί θα πέσει. Αυτά θα πέσει και θα παίξει αυτά που πρέπει να παίξει. Εδώ είμαστε. Σήμερα κληρώνουμε τσιτσί, κρεατάκι. Το κρέας της Δευτέρας που δεν δώσαμε χθες από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Κορυφαίος μακράν των υπολείπων κρεοπόλης στην πόλη. Φεύγουνε από το Νέο Δελχή, από το Ακαπούλκο, από τα Πούα Πούα. Φεύγουνε από τη Φιλανδία. Εκεί που η εθνική μας έκανε το θαύμα της. Κατάφερε να χάσει από την Φιλανδία, άσχετα, θα τα δούμε μετά αυτά. Φεύγουν λοιπόν και πηγαίνουν εκεί και παίρνουν το καλύτερο κρέας της πόλης. Νοστιμότατο όλα, εμείς σήμερα κληρώνουμε όπως κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ευχαριστούμε και τα δύο Ακροπολία και το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο και το Ακροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη. Κληρώνουμε μια σακούλα κρέατα να γεμίσει τσιτσί το τραπέζι σας και να έχετε να τρώτε για ένα μήνα. Υπέροχο δώρο. Όσοι πήγατε, ξέρετε τι εννοούμε. Κληρώνουμε λοιπόν. Θα το κάνουμε μέσα από τα τηλέφωνα. Χθες δώσαμε μια σκουπάρα Bosch από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Κοροϊδης που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Τι θέλω να σας πω, τι θέλω να σας πω για το χορηγό και για τα νέα στεγνοτήρια της Bosch. Εκτός ότι είναι πιο οικονομικά στην κατανάλωση ρεύματος, φροντίζουν τα ρούχα να αντέχουν και στο χρόνο. Επίσης ένα στεγνοτήριο Bosch το ρούχο δεν μπαίνει, δεν μαζεύει. Δηλαδή δεν το βάζεις extra large και μετά να βγαίνει και να είναι το πάκι να φαίνεται το αφαλός και η μεσούλα. Όχι, μάλλον δεν έχει μαζέψει, όχι μάλλον. Μάλλον έβαλε κιλά, μάλλον κλαμπακιάζεις, μάλλον γιορτάζεις τα χλαπάκια 2018-19. Με τα στεγνοτήρια Bosch επίσης τι αποφεύγεται. Να απλώνεται τα ρούχα έξω και να βρέχεις τις από κάτω τα ρούχα ή να έρχεται η από πάνω και να τεινάζει τα χαλιά του Αλαντίν και να σου γεμίζει τα δικά σου τα ρούχα, να πούμε, να στα κάνει χάλια. Πέρα από αυτά είναι όμως και η ατμοσφαιρική ρήπαση. Τραγικό να είναι τα ρούχα σου έξω από τη ρήπαση και από την ατμόσφαιρα σαν υδροηλεκτρικός χάρτης Μολδαβίας. Τραγικό. Όλα αυτά τα αποφεύγετε. Τι λένε λοιπόν, γιατί εδώ είναι τώρα έρχεται το σλόγγαν, τι λένε λοιπόν οι νοικοκυρές που μέχρι τώρα δεν είχαν επιλέξει στεγνοτήριο Bosch και δεν στέγνωναν τα ρούχα τους έτσι, αλλά τα έπρωναν έξω, τι λένε? Στεγνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Όχι στερνή, στεγνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αυτά. Και όπως σας είπα και χθες, για το δεύτερο 15ήμερο Οκτωβρίου, με κάθε στεγνοτήριο Bosch δώρο ένα ατμοσίδερο Bosch. Χαμός γίνεται, παιδιά, στην ηλεκτρονέτ. Χαμός. Τρελά δώρα, καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Να πω επίσης ότι έχουμε ένα εξαιρετικό δώρο, ένα υπέροχο δώρο και μέσα στην εβδομάδα θα σας πω σχετικός, θα σας πω σχετικός. Μην ξεχνάτε ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα γλυκά, υπέροχα ψωμιά. Υπέροχα παγωτά, τα πάντα όλα. Εκεί θα βρείτε και τυροπιτοειδή και σφολιατοειδή και όλα όσα θέλετε, όλα όσα ονειρεύεστε. Και βέβαια και τουρτάρες και τα πάντα όλα. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε τα μηνυματάκια σας και επικοινωνούμε έτσι. Έχουμε και σήμερα να πούμε, διάφορα να συζητήσουμε. Σήμερα σας έχω υποσχεθεί εδώ και καιρό ότι, και το ζητάτε βέβαια,
τις παροιμίες. Θυμάστε που λέγαμε για παροιμίες και ότι έχουμε κάνει αφιερώματα. Σήμερα ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τις παροιμίες. Επέλεξα τις καλύτερες και εσείς μπαίνετε στη διαδικασία μέσα από το μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μου στέλνετε παροιμίες. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα, παροιμίες οι οποίες είναι και λίγο παρεκτρεπόμενες, είναι και λίγο πικάντικες, έχουν και λίγο γούστο ρε παιδί μου. Ξέρουμε το όποιος βιάζεται σκοντάφτη, δεν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο, μιλάμε για άλλο επίπεδο. Μου γράφετε λοιπόν και εσείς τις παροιμίες, μου λέτε και παροιμίες και τις βάζουμε όλες μέσα για να κάνουμε το μουχαμπέτι και το χαβά. Καθότι είναι σήμερα Τρίτη, αργούμε ακόμα για το μάτς Κυριακής. Θα πούμε για το μάτς Κυριακής, κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω τις παροιμίες λοιπόν. Υπάρχουν διάφορες ωραίες, διάφορες αγαπημένες. Προθές είπαμε το «Στην ξαδέρφη και στη θιά, ένα πόντο πιο βαθιά». Για τα διάφορα που γινόντουσαν στα χωριά, ρε παιδί μου, σήμερα Αναστασία, να είσαι προετοιμασμένη, γιατί είναι αυτά, είναι η λαϊκή σοφία. Ο Κουφός και ο Κλανιάρης δίπλα στα νταούλια πάνε. Λέει, ο Κουφός και ο Κλανιάρης πάνε δίπλα στα νταούλια. Δηλαδή αυτός ο οποίος θέλει να προφυλαχτεί, αυτός ο οποίος δεν θέλει να φανεί, τι κάνει, ποιος πάει δίπλα στα νταούλια στα πανηγύρια, ποιος πήγαινε, ο Κουφός που δεν τον ενοχλούν τα νταούλια. Και βέβαια ο άλλος που ο οποίος είναι συνέχεια στο, να πούμε, στην εξαέρωση και για να μην εκτίθερ, για να μην ακούγεται, πηγαίνει δίπλα στα νταούλια. Όμορφο και ωραία. Μισό δευτερόλεπτο, ναι. Υπάρχει το καταπληκτικό επίσης, το ντέφι και η αποκριά είναι του η χαρά. Αγαπημένη επίσης παροιμία. Το ντέφι και η αποκριά είναι του η χαρά, γιατί ας πούμε μέσα στην αποκριά ντύνεται και έτσι μπορεί να καλυφθεί και να μην έχει τέλος πάντων τα θέματα του. Έρχονται μηνύματα πολύ μακριά, γι' αυτό κάνω διακοπές, θέλω να σας πω. Λοιπόν, άλλη αγαπημένη. Η Μαϊμού είδε τον κόλο της και τρόμαξε. Βεβαίως. Μαλί βαμπάκι παρμάκι. Αυτό είναι για τους ασπρομάλιδες. Βέβαια, ποικίλει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια δύσιμη παροιμία. Δηλαδή, υπάρχει το μαλί βαμπάκι παρμάκι. Υπάρχει και το άσπρα μαλλιά στην κεφαλή. Κακά μαντάτα στην αυτή. Έτσι. Επίσης, γέρου πορδί μην ακούς, λόγο να ακούς. Πάλι εδώ λέμε κακή λεξούλα, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ μουν αρσενικούς και εσύ γυρεύεις νύφη. Επίσης εκεί όταν πας κάπου που δεν μπορείς εκεί που πας να βρεις αυτό που θέλεις. Εδώ μουν αρσενικούς και εσύ γυρεύεις νύφη. Καράβι που αργείς κατά είναι φορτωμένο. Αγαπημένη. Την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές για μεταγραφές που αργούν, για ανακοινώσεις, για κάτι VAR, για κάτι ξένους διαιτητές κτλ. Επίσης, οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές και αυτή, πάρα πολύ σημαντική, που αφορά στις κακές τύχες που έχουν τα καλά κορίτσια στα χωριά και μία η οποία ήξερε να κουνεί στην ουρά της. Έτσι, οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές. Οι γύφτοι τα μαλώματα τα έχουν για πανηγύρια. Επίσης αγαπημένοι, έτσι έχω συγκεντρωμένες εδώ τώρα. Λοιπόν, πολύ κλοκλό αυγό τίποτα. Επίσης, το χταπόδι όσο το χτυπάς απλώνει, και αυτή η λαϊκή παροιμία πολύ σημαντική. Το κόλο βάζει ο μάγειρας, κατά θα μαγειρέψει. Επίσης, δηλαδή να ξέρεις ότι αφού χρησιμοποιεί τον κόλο ο μάγειρας, να ξέρεις ότι αυτό θα είναι το θέμα. Όποιος πηδάει πολλά παλούκια, το ένα μπαίνει εκεί που ξέρετε. Το παρακαλετό ξινό επίσης. Πίσω έχει ακλάδα την ουρά και το γουρούνι τα. Δεν ήξερα ότι. Ήξερα μόνο το πίσω έχει ακλάδα την ουρά. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και συνέχεια. Λοιπόν, το ράσο θέλει καλοπέραση και φτιασίδη, και αυτή δεν την ήξερα. Της γυναίκας ο καημός λούσα χορός, λούσα μπίμπιπ και χορός. Σαν δεις καράβι στο βουνό, μπίμπιπ το χισίρι. Αυτή έχει και τις διάφορες βερσιόν της, ότι τρίχα από σένι καράβι. Τον Τούρκο φίλεψε τον
Λοιπόν, τον γκολ οφύλαξε τον, βεβαίως. Επίσης, αυτή δεν μπορώ να την πω καθόλου. Αλλού με τρίβεις δέσποτα και αλλού έχω τον πόνο. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Οι όψιμες θέλουν βροχές και οι πρώιμες δροσούλες. Επίσης πολύ ωραία. Χείρας κόλος που πονεί, άλλα πράγματα ζητεί. Και αυτό είναι, έχω έναν πόνο εδώ, αλλά οκ. Okay. Με αυτές τις παροιμίες σήμερα, λέει, βλέπω το τσιτσί να το δίνεις σε μορφή κρεατόβεργας. Όχι ρε παιδιά, κανονικά, κανονικά. Αφού τις έχετε ζητήσει εδώ και πόσο καιρό. Τώρα λέω έτσι ενδεικτικά κάποιες, γιατί όλες δεν μπορούν να υποθούν. Να ξέρετε. Να ξέρετε. Καλά, άλλα αντάλλα της Παρασκευής στο γάλα. Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά έτσι μόνο μια μικρή δόση. Έχω και άλλες πάρα πολλές, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, καλά φάει λάδι και άλλα βράδυ. Διάφορες. Διάφορες. Φάε λάδι και λαβράδι, όχι βάλε λάδι. Φάε λάδι. Τώρα το φάε λάδι που θα το φας το λάδι είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά έτσι. Επειδή τις ζητάτε μέρες και επειδή κάνουμε χρήση κάποιων παροιμιών τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό λέω εγώ. Τώρα, τι έχουμε από εδώ και πέρα. Ο Βαρέλα είναι έτοιμος και θα παίξει την Κυριακή. Πολύ σημαντικό, γιατί η απουσία του θα ήταν εμφανέστατη. Για το Μαωρίσιο τα έχουμε πει, είναι ένα μήνα έξω. Και από εκεί και πέρα οδεύουμε να παίξουμε σε ένα μάτς. Τι θα έκανα εγώ αν ήμαν. Τρεις συγκεκριμένοι, δηλαδή ο Μαλεζάς, ο Βιερίνια και ο Πέλκας, θα αφιέρωνα 3 λεπτά μέσα στα ποδητήρια. 3. Και λέω τους συγκεκριμένους γιατί είναι παλαιοί, γιατί νιώθουν πάρα πολύ καλά, γιατί γνωρίζουν την ιδιάζουσα κατάσταση με το συγκεκριμένο αντίπαλο και γιατί έχουν χρόνια στην πλάτη τους και κυκλοφορούν μέσα σε αυτή την πόλη. Αν λοιπόν ήμουν ο Μαλεζάς, αν ήμουν ο Πέλκας, αν ήμουν ο Βιερίνια, θα έλεγα μάγκες, ελάτε λίγο μέσα στα αποδυτήρια. Ελάτε λίγο. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, έτοιμοι είμαστε όλοι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Ωραία. Καλή η Μπενφίκα, καλή και η Τσέλσι, καλή η Χάρτινη, καλός και ο Γαύρος, καλά όλα αυτά τα μάτς. Όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει μια ιδιομορφία. Επειδή με αυτούς ζούμε στην ίδια πόλη και επειδή την άλλη μέρα θα πάμε στις δουλειές μας, τα παιδιά μας θα πάνε στο σχολείο, οι μπαμπάδες μας θα πάνε στα καφενεία και επειδή θα τους ζαλίσουν τον έρωτα σε περίπτωση που θα στραβώσει κάτι, μπαίνουμε μέσα και αυτό το μάτς το παίρνουμε από πολύ νωρίς. Μα ξέρεις, όχι, όχι παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε υποτιμούμε κανέναν, ούτε ειρωνευόμαστε, ούτε τίποτα. Όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι το παίρνουμε για τον κόσμο. Θέλουμε να το πάρουμε για τον κόσμο. Αυτό που δεν κάναμε την άλλη φορά που κάναμε Αγκαρία, στο κύπελο που δεν είχε καμία σημασία το παιχνίδι, τώρα μπαίνουμε και το καθαρίσουμε. Μπορούμε από νωρίς. Μπορούμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και επειδή κυκλοφορούμε στην ίδια πόλη και αυτοί το περιμένουν πώς και πώς αυτό το παιχνίδι, ζουν και αναπνέουν για αυτό το μάτς, και επειδή επίσης να ξέρετε ότι θα πάει σύννεφο η κλωτσιά, δηλαδή θα δείξουν έναν υπερβάλλοντα ζήλο, που μακάρι λέω εγώ να τον δείξουν τον ίδιο ζήλο και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, γι' αυτό μπαίνουμε και παίρνουμε αυτό το μάτς. Το καταλάβατε οι ξένοι, ή να τα μεταφράσουμε, να το πούμε στα ισπανικά, στα ουκρανικά, να τα πούμε στα πορτογαλικά, σε τι θέλετε, σε τι γλώσσα να τα πούμε. Να τα πούμε στα σέρβικα, στα τι θέλετε, στα πορτογαλέζικα, στα βραζιλιάνικα, τι. Αυτό μόνο. Οι τρεις που νιώθουν τι σημαίνουν για τον κόσμο αυτά τα παιχνίδια. Το που είναι η μία ομάδα και που είναι η άλλη, νομίζω το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να το πούμε και από παραστάσεις και από budget και από roster και από όλα. Και από αξία και από... Όχι, δεν χρειάζεται, νομίζω θα...
είναι περιττές κουβέντες. Αυτό θα έκανα εγώ. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η άλλη με ρωτάει εδώ ο Ζήσης. Εσύ λέει τι θα έκανες αν είσαι ο προπονητής. Δεν είμαι προπονητής. Ούτε λέω στον προπονητή τι θα κάνει. Τι θα, αν ρωτάς έτσι τι θα έκανε ένας αδαής, ένας άμπαλος, να σου πω. Τι θα έκανα εγώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θέλεις. Επί τη απουσία του Μαωρίσιο που ρωτάς. Εγώ λοιπόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι τι θα έκανα. Θα βάζα στη θέση του Μαωρίσιο τον Μπέλκα. Εγώ προσωπικά έτσι λέω, μια ιδέα, μια κουτουράδα. Μια που μου κατέβηκε. Θα βάζα τον Μπέλκα οκτάρι. Εξαροκτάρι, δηλαδή αντι Μαωρίσιο. Θα βάζα δεκάρι τον Μπίσεσβαρ. Και θα βάζα αριστερά τον Νουάρντα που είναι τρελαμένος να παίξει. Και δεξιά το Λιμιό ή το Ζαμπά. Αυτό θα κάνω εγώ. Εγώ όμως δεν είμαι προπονητής. Λέω μια ιδέα ρε παιδί μου. Ο τρελαμένος Πέλκας που ξέρει αυτά τα μάτς. Τη σημασία τους, την ιδιομορφία τους, το πόσο έντονα είναι. Αυτό θα έκανα εγώ. Πιθανόν να μην το δούμε αυτό βέβαια. Να δούμε τον Σάκουφ εκεί ή να δούμε τον Βέρμπλουμ επιτέλους ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά τον Πέλκα εγώ θα τον έβαζα εκεί. Σαν αντι Μαωρίσιο. Ο Μαωρίσιο στην ουσία δεν είναι ένα καθαρό εξάρι όπως είναι ο Κάνιας ή όπως ήταν ο Κάτσε, ας πούμε, ένας γνήσιος κόφτης μόνο, ένας αναχαιτιστής που λέγανε παλιά, να αναχαιτίσει τις επιθέσεις του αντιπάλου, είναι ένα εργαλείο που είναι ο εγκέφαλος του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα ο Πέλκας. Λέω τώρα εγώ μια ιδέα ρε παιδί μου. Εντάξει. Κατά τα άλλα, είναι τρελαμένος ο Πρίγιοβιτς, γιατί αυτός ο Κρίσταϊτς σχεδόν καψόνια του κάνει, δηλαδή τζάμπα πηγαίνω έρχεται, τζάμπα τρώει την ταλαιπωρία με τα ταξίδια και δεν τον βάζει. Αλλά το γεμίζει με περισσότερο πείσμα. Και αυτό είναι καλό. Ένα τρελαμένο Πρίγιοβιτς τον χρειαζόμαστε και τον θέλουμε. Η άλλη σημαντική είδηση που αφορά στο βόλεϊ και όχι στο ποδόσφαιρο είναι ότι επιτέλους έρχεται ο Χιμένεθ, ο σπουδαίος αυτός αθλητής που είναι συνυφασμένος με τεράστιες επιτυχίες στην ομάδα, ξεπεράστηκαν τα θέματα που αντιμετώπιζε με τη βίζα του ο Κουβανός ακραίος και έτσι έρχεται. Το έβαλε και η Χρύσα η Άντσου στο Μαραφέτη και το, έτσι το απόγευμα της Τετάρτης θα παρακολουθήσει το δεύτερο μάτς με την Καζιμπάρτσικα. Αυτά είναι. Τέτοια ονόματα που κουτάω. Καζιμπάρτσικα ολέ! Καζιμπάρτσικα ρε ολέ! Καζιμπάρτσικα ολέ! Για τα προκριματικά του Champions League και από την Πέμπτη θα ενσωματωθεί σταδιακά στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Μεγάλη υπόθεση. Ο τύπος με το νούμερο 1 στη πανέλα. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Δεν είμαι ειδικός στο βόλεϊ. Δεν είμαι ηδήμονας. Κατά τα άλλα στην ισογραφία μια εθνική τίποτα. Άχρωμη, άοσμη, άγευστη, άνευρη. Ό,τι άλλο θέλετε σε αλφα. Χωρίς αρχή και τέλος. Με ένα τραγικό γύρισμα του Τζαβέλα με κεφαλιά, δηλαδή assist, πάρε βάλε κεφαλιά, γύρισμα στους επιθετικούς που είναι μέσα στην περιοχή. Εντάξει. Κάποια στιγμή νομίζω πρέπει να τελειώσει και αυτό. Δεν γίνεται. Βάλε πιτσιρικάδες μέσα. Ο Λιμιός δεν αξίζει να πέσει αυτή την εθνική. Παράδειγμα. Βάλε άλλους. Φτάνει πια με τον Τζιόλι και τον Τζαβέλα. Φτάνει. Δηλαδή, φτάνει. Και τώρα φεύγει ο Γερμανός, τελείωσε, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, θα αντικατασταθεί κάπου για λεμονή είδα, πάω λέει και στο, δεν πηγαίνω μόνο Ολυμπιακό, λέει πηγαίνω και Εθνική. Ο μικρός Σαββίδης έβαλε φωτογραφία Άγγελου Αναστασιάδη να λέει τι είναι αυτό ρε, παίζει και για αντικαταστάτης, είχε σημαντική παρουσία στην Εθνική Κύπρου ο Άγγελος, οπότε υπάρχει αυτή η πιθανότητα και πιστεύω θα τους τρώσει κιόλας. Αλλά αυτό που είδαμε χθες ήταν για μία ακόμα φορά αποκαρδιωτικό. Η δήλωση της ημέρας
ανήκει στη Σοφία Βεργκάρα, η Κολομβιανή σεξοβόμβα, που είπε, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα κυρίες και κύριοι, έχει καημό, που είπε τι. Έγινα διάσημη, αλλά τσαντίζομαι. Γιατί τσαντίζεσαι, μανάρι μου, πες μας, κούκλα μου, πες μας. Πες μας εσύ, πορφυρογέννητη και φαγκαρολουσμένη. Γιατί τσαντίζεσαι, τσαντίζομαι λέει, γιατί έγινα διάσημη. Διάσημη για το. Διάστημη, διαστημικό είναι το βιζίτης. Έγινα διάσημη για το φοβερό στήθος μου, λέει, ενώ έχω καταπληκτικό ποπό. Και τσαντίζομαι γι' αυτό. Έχει μια κοπέλα. Πραγματικά δηλαδή. Συμμερίζω με το πόδι του καημού. Αυτά είναι δράματα, ρε. Σκερβελέδες, παλιοχαρακτήρες. Συμμερίζομαι αμέριστα, απόλυτα. Σε ύψιστο βαθμό. Τον καημό της κοπέλας που λέει έγινα διάσημη για το στήθος μου ενώ έχω καταπληκτικό κόλο. Δεν ασχολήθηκε, όλοι λέει ασχολούνται λέει με τα αυτά μου. Τι να κάνω. Και βέβαια έχει δίκιο το κορίτσι γιατί είναι μια από τις περιπτώσεις που είναι πλούσια τα λέει, τα έχει δώσει όλα. Γιατί συνήθως η γυναίκα όταν έχει καταπληκτικό στήθος, λίγο ο ποπός, όταν έχει καταπληκτικό ποπό, λίγο το στήθος. Δηλαδή είναι και τα δύο τέλεια, αλλά το πρόσωπο εδώ είναι, έχει δώσει το τρίπτυχο. Πρόσωπο, στήθος και ποπό και είναι ένα τρίπτυχο, είναι 3-3. Έχει κάνει το απόλυτο. Η Σοφία Βεργκάρα, κάτι έχει εκεί στην Κολομβία, παιδιά. Κολομβιανή δεν είναι αυτή. Κολομβιανή πρέπει να είναι. Με ωμέγα το γράφουμε το Κολομβιανή. Λοιπόν, κάτι έχει το νεράκι εκεί στην Κολομβία, δεν εξηγείται αλλιώς. Τα κορίτσια βγαίνουν από εκεί, είναι. Κάτι τι έχουν. Αυτό την καμπύλη. Και μπουκάλι στηρίζει στον ποπό. Όρθιο όταν είναι. Μιλάμε για τέτοιες αυτές. Αυτά που λέτε. Έχουμε. Και σήμερα, όπως είπαμε, καταπληκτικό δώρο να κληρώσουμε. Τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Τώρα, επειδή ρωτάτε σε διάφορες φάσεις και σε διάφορα στιγμιότυπα για την ομάδα, είπα και χθες, μην αναδημοσιεύετε τα δικά του site, έστω κράζοντάς τα, δεν στη γράφουν οι έτσι, γιατί παίρνουν τα χτυπήματα από εμάς και είναι πάρα πολλά, είναι χιλιάδες τα χτυπήματα που τους δίνουμε. Μέσα στην τρέλα μας να δούμε τι έχουν γράψει εις βάρος του ΠΑΟΚ ή εις βάρος του Ιβάν ή εις βάρος της Τούμπας ή της Θεσσαλονίκης ή οτιδήποτε για ένα παίχτη μας, για τον Ουάρντα που γίνεται κανιβαλισμός εκ μέρους τους. Πατήσανε πάνω στο ιδιαίτερο του χαρακτήρα του. Ναι, είναι ένα παιδί περίεργο, είναι ένα παιδί ιδιότροπο, αλλά δεν είναι κακός χαρακτήρας. Και θα το λύσουμε ενδοοικογενειακά. Πέσαν όλοι επάνω μια πρεμούρα, ένα τέτοιο πράγμα. Αν ήταν ένας δικός τους παίκτης, θα υπήρχε ένα κουκούλωμα μέσα σε λίγες ώρες. Εδώ τώρα υπάρχει κανιβαλισμός δημοσιογραφία. Δεν από δημοσιογραφικό, για δημοσιογραφία αυτό, αλλά πέσαν όλοι πάνω να τον φάνε τον Ουάρντα. Ο οποίος βγήκε και δήλωσε και χθες, δουλεύω και θέλω να ξαναμπω να παίξω. Έτσι λυσασμένος όπως είναι, εγώ θα τον αμολούσα. Εγώ προσωπικά. Εξέτησε ποινή, κατάλαβε το λάθος του, κατάλαβε ότι όταν δεν σε βάζει ο προπονητής. Δεν αντιδράς με τέτοιο τρόπο, διότι αν κάθε φορά που κάποιος δεν παίζει εντεκάδα χαλάει τον τόπο, τότε τι να πούνε οι άλλοι, ας πούμε. Πρίγιοβιτς που έμεινε στον πάγκο πέρσι και έβλεπε τον Κουλούρη να παίζει 6-7 μάτς. Τι πρέπει να πει ο Βέρμπλουμ που ακόμα δεν έχει δει εντεκάδα ή ξέρω εγώ ο Χατσερίδης. Ο Χατσερίδης δεν ήταν φίρμα εκεί που ήταν τόσα χρόνια. Που κάθεται και βλέπει τον Κρέσπο και τον Βαρέλα. Δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει. Άλλο αυτό όμως και άλλο ασκούμε κριτική και του λέμε ότι κανένας δεν είναι πάνω από τα 4 γράμματα και άλλο πέφτουμε πάνω να τον φάμε ζωντανό. Πολλοί θα ήθελαν ή κάτω να δουν μια αποπομπή του Άμρου Ουάρντα. Δεν τους γίνεται το χατήρι. Είναι ένας πάρα πολύ πυρκισμένος παίχτης. Θυμίζω ο MVP της περσινής χρονιάς στο πρωτάθλημα. Δεν θα τους γίνει το χατήρι. Αν αποφασίσει η οικογένεια του ΠΑΟΚ ότι δεν μπορεί να τον ενσωματώσει, τότε ναι, θα είναι δική τους απόφαση. Κανένας από τους κάτω δεν καθορίζει τι θα κάνουμε στο δικό μας σπίτι. Όσο και αν πιέσουν με δημοσιεύματα, όσο και αν τον ευτελίσουν επειδή φοράει το σκισμένο παντελόνι, επειδή έχει κρόσια, επειδή είναι το μαλλί του, επειδή τραγουδάει και λέει την πιντάει. Δική μας υπόθεση. Δική μας υπόθεση. Επίσης, κάτι άλλο για την ομάδα που ήθελα να πω. Όταν μπαίνει, πάω διάλειμμα, όταν μπαίνει ένα ποστάρισμα και από κάτω αρχίζουν βρυσίδια για τον τάδε δημοσιογράφο που έγραψε εκείνο ή για τον τάδε παίκτη που είπε εκείνο και αρχίζουν πινελίκια από κάτω, δεν μπαίνω να σβήσω το ένα σχόλιο, φεύγει όλο μαζί παιδιά. Διότι αρχίζει μετά, είναι σαν ένα ντόμινο. Οι κατάρες, οι βρισχές, αυτά έτσι αλλιώς. Δεν έχουν χώρο αυτά.
σε αυτήν εδώ την ομάδα. Έχει πολλές άλλες ομάδες που μπορείτε να βρίζεστε άνετα. Δεν θέλουμε. Ούτε σημαίνει το ότι σβήνω το ποστάρισμα το αρχικό, ότι διαφωνώ με το ποστάρισμα. Εγώ ή άλλοι τέσσερις διαχειριστές. Αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν εδώ πέρα μέσα τέτοια πράγματα. Σας το λέμε. Το Zoom σου είναι για να είμαστε ωραία μεταξύ μας, να περνάμε όμορφα, να λέμε την άποψή μας, να κάνουμε κριτική, βεβαίως όχι για να σκοτώνετε ο ένας με τον άλλον. Δεν το έχουμε ανάγκη, δεν το χρειαζόμαστε ούτε σαν εκπομπή, ούτε σαν ομάδα στο Facebook. Ξεκάθαρος είμαι, πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε, μπουκάρουμε! Εδώ είμαστε, κληρώνουμε, είπαμε σήμερα με τα ονόματα που θα μου αφήσετε από τις γραμμές, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο, εκλεκτά πράγματα. Εδώ είμαστε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσουμε αντάμα, 2310-287-888. Καλημέρα, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε φταίνα, να πούμε ότι εννοείται σιωπηλά και σε μια υποθάλπουσα και λανθάνουσα μορφή συνεχίζεται το ποιος αυτός, 1-0, με πακέτο δώρων, τριήμερα μέσα, κρασιά, τραπέζια, σκούπες, σούξου, μούξου, αυτά τα πάντα. Όποιος καταφέρει θα είναι jackpot, τα κρέατα μέσα, τραπέζια, όποιος καταφέρει να μας πιάσει στον ύπνο και να πούμε αυτό, ποιος αυτός 1-0 να μας κάνει, έτσι, μην το ξεχνάτε. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Έλα, ακουστή, καλημέρα. Καλώς το σεραίο. Πρώτος δε φίλε, δεν το πιστεύω. Έριξες άλλους τρεις, τους άδειασες. Τους άδειασες. Κωστή, εγώ θα ξεκινήσω με την Εθνική και θα τελειώσω με Παροιμία, φίλε. Μ' αρέσεις. Ακούς, δεν γίνεται, φίλε. Θα δώσω ένα παράδειγμα γιατί δεν έχουν κάνει τόσα χρόνια μαγαζί οι ομάδες της Αθήνας. Ο Τσιμίκας αξίζει να παίζει. Το ξεκαθαρίζω αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο με τον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά ο Γιαννούλης έχει παίξει 2 χρόνια και αυτός σε Ευρώπη και σε υψηλό επίπεδο. Γιατί και ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή είναι πρώτος και πρωταγωνιστή τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το καλύτερο ήτανε αριστερό μπακ Έλληνας. Είχε 9-10 assist, πόσες είχε, γκολ είχε. Ο καλύτερος Έλληνας αριστερός μπακ. Ναι, Κωστή, και δεν πήρε την ευκαιρία του. Τι να πάρει. Και εγώ λέω, αν ο Τσιμίκας έπαιζε τον Ατρόμητο και ο Γιαννούλης έπαιζε τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή θα έπαιζε ο Γιαννούλης. 100%. Ναι, και με αυτό το παράδειγμα. Με αυτά, Στέλιο. Γι' αυτό δεν πήγαμε πουθενά. Ναι, γι' αυτό φτάσαμε εκεί τώρα. Πάλι. Γι' αυτό ορμόμενος ξεκινάω έτσι. Αυτό που είπες για το λιμόνι, ποιο λιμόνι για την Εθνική, ρε παιδιά τώρα. Το είδα, δηλαδή, όχι, το είδα σε δημοσίευση, ρε. Απάνω να χρεώσουν τώρα, ας πούμε, 3-4 χρόνια να εκλοβήσουν Εθνική, αλλά 3-4 χρόνια για να κάνουν τις δουλειές τους, να έχουν πασαρέλα για την Ευρώπη. Γιατί μέχρι τώρα τι κάνανε, δηλαδή. Ναι, αυτό κάνανε. Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι δεν είναι. Δούλευε τώρα κάτι να αλλάξει. Βάλε τον Άγγελο, άμα τον πιστεύω. Τουλάχιστον, αλλά... αν πάει ο Άγγελος, τέτοια δεν θα έχει. Τελειώσαν αυτά. Να το αφήσουν να δουλέψει. Θα τον περάσουν πριν ο Κορδέ, να ξέρεις, θα τον γδάνω ζωντανό. Από την πρώτη εβδομάδα. Ναι, να το ξέρεις. Δεν γίνεται. Να το ξέρεις. Τι βάλει με στην κλήρωση 283. 283. Ναι. Για τα κρέατα. Απ' τη ζωή στο θάνατο είναι ένα μονοπάτι και από τον πόλο στον ενίδιο δάχτυλα και κάτι. Έφυγες. Έφυγες. Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει. Λοιπόν, βραχή δεν έχει. Λος μας, λουλούδια θέλει ο μας. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είπανε στην Κυριάνα, ξεκολιάστηκε βεβαίως, λέει ο Γιώργος. Έτσι, στείλτε παρεμιούλες να κάνουμε χαβά. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Buongiorno. Καλώς το παιδί. Ωραία η Εθνική, Τράπεζα. Υπάρχει και Εθνική Τράπεζα. Βεβαίως. Και Εθνική Οδός. Και ο εθνικός στάρ, πώς το λέγανε αυτός, ο Μίστερ Μπούτια. Μεγάλες στιγμές. Θα πάρουμε ένα στοίχημα ότι ο επόμενος προπονητής θα είναι ο κύριος Λεμονής. Λες? Αποκλείεται να πάρει τον Άγγελο. Δεν σου παραλόγω με τώρα. Υπάρχει όμως μια περίπτωση, επειδή είναι ο γραμμένος και υπάρχει μια πιθανότητα. Γιατί μέχρι τώρα ο γραμμένος έχει... δείξει, ας πούμε, ότι παρεμβαίνει και ότι έχει καθοριστικές αποφάσεις. Αναγκαστικά θα κάνει ορισμένες προσπάθειες. Εγώ, Κώστα μου, δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Και αν ήμουν εκλέκτορας εθνικής ή υπεύθυνος για την εθνική, όποιο κοπρόσχυλο δεν λέει τον εθνικό ή όταν παίζεται, θα τον πετούσα. Δεν πάει να είσαι ο... Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά δεν μπορεί να τον υποχρεώσει τον άλλο, θέλω να σου πω.
Και εγώ μαζί σου. Και αν ήμουν απέξω, θα τον έλεγα με όλη μου την ψυχή. Θα τον έψαλα. Δεν τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο παρεμπιπτόντως, γιατί το ακούω, λέει, τραγουδάει τον εθνικό. Τραγουδά το βρέχει φωτιά στράτα μου. Έτσι, ή το ανέβα στο τραπέζι του κούκλα μου γλυκιά. Όσε εθνικέ είδε έμειναν ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά σου ξαναλέω, δεν μπορεί τον άλλον. Ο άλλο μπορεί να το λέει από μέσα του. Εμένα με ενδιαφέρει να δίνει την ψυχή του για την εθνική, να τιμά το εθνόσημο. Έτσι. Τώρα δεν μπορεί να τον υποχρεώσει τον άλλον. Μ' αρέσει όταν του βλέπω και ψέλνουν τον εθνικό ύμνο με πάθος. Όχι μόνο οι δικοί μας, και άλλες εθνικές ομάδες. Αυτό δεν σου λέω. Και τους βλέπω να βγάζουν ό,τι ψυχή. Βάζει και το χέρι, το δεξί του χέρι Άξ. Στην καρδιά. Okay, αυτό, είναι, λέει... αυτό είναι λατινοαμερικάνικο, δεν είναι δικό μας. Okay, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνο στην καρδιά, είναι η ψυχή μας. Όλοι είναι. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μ' αρέσει να βλέπω τον παίκτη έτσι, να ψέλνει τον εθνικό ύμνο. Αλλά δεν μπορώ να τον υποχρεώσω. Πώς το λένε. Αν μπαίνει όπως μέσα και δίνει την ψυχή του, okay. Μπορούσε να καλέσει για το Λιμνιό, μπορούσε να καλέσει για το Χαρίση, μπορούσε και το Γιαννούλη κτλ. Μου καλέσω, μου κατεβάζεις τσαβέλα και τέτοιο κτλ. Φτάνει, να σου πω κάτι. Φτάνει πια. Δηλαδή, φτάνει πια. Βλέπεις ότι έχουν πέσει το επίπεδο τους. Μεγάλωσαν, γέρασαν, βάρυναν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Βλέπεις ο Τζαβέλας κάνει πάλι ένα τραγικό λάθος. Γύρισμα με το κεφάλι μέσα στην περιοχή. Ασίστ βγάζει τον άλλον. Τέλος πάντων. Και έχουμε παίκτες έτσι. Δηλαδή έχουμε ένα από τα κορυφαία δίδυμα στόπερ στην Ευρώπη. Ο Παπασταθόπουλος με τον Μανολά είναι από τους κορυφαίους. Χάφ όπως είναι ο Πέλκας έτσι και ο Μπακασέτας. Είναι καλός παίκτης ο Μπακασέτας. Μα κανένα λοιπόν, δεν λέει ο Μήτρογλου είναι πολύ καλό σκόρερ. Ναι, αλλά βλέπεις ότι η ομάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή σκορποχώρη. Σκορποχώρη. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί να μην παίξει ο Πασχαλάκης και έπαιξε ο Μπάρκας. Είναι πιο φορμαρισμένος ο Μπάρκας από τον Πασχαλάκη. Και μπορούσε ο κύριος Γερμαναράς με το που γίνει για το 1-0 πας κύριε να ανατρέψει αποτέλεσμα. Βάλει τον κουλούρι. Τι που το βάζει τελευταία λεφτά να πούμε. Να κάνει τι δηλαδή. Να πας για την ισοπαλία. Εδώ δεν είναι μόνο το χθεσινό μάτς. Είναι πολλά. Η εθνική πρέπει να είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από τους καλύτερους και τους πιο φορμαρισμένους. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι καλός παίκτης, αλλά να διανύει η περίοδο δεν φορμαρίζεται. Βάλε μέσω 4-16 να φάω λίγο τσιτσί. Έγινε Γιώργο μου. Σε χαιρετώ. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Αν θέλετε μετά παίζουμε για αντίστροφη μέτρηση. Εδώ είμαστε και παροιμιούλες λέμε. Και παραγγελιές δεχόμαστε. Είναι έτοιμοι πάνω από την μπλιμπλικέρα. Η Αναστασία, άμα έχετε κάποιο γούστο για τραγούδι, μην μας ζητάτε μόνο, ξέρετε, βαριά λαϊκά, δεν... Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί, καλώς τον. Γεια σας, Κωστή. Έλα, τι γίνεται? Από υγεία καλά είμαστε. Ας το πούμε καλά. Το κυριότερο αυτό είναι, όλα καλά βλέπουμε. Ας πούμε καλά. Δόξα τω Θεώ. Μόνο ένας άγγελος θα σώσει την κατάσταση. Κοίταξε, ο Άγγελος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που νομίζω ότι θα ταιριάξουν στην εθνική. Να δουλέψει με Έλληνες που τους γουστάρει, να δουλέψει με τους νέους που τους γουστάρει. Θέλει πειθαρχία τώρα, θέλει ένα να μην καταλαβαίνει τίποτα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει ο Άγγελος. Ναι, τα χαρακτηριστικά τα έχει, αλλά αυτοί να το δεχτούν. Αυτοί κάτω αυτό το μαγαζί, κάτω με τους μανατζαρέους και με αυτά να το δεχτούν, γιατί ο Άγγελος δεν σηκώνει μία στο σπαθί του. Δεν ξέρω. Επάζομαι, αλήθειες το λέω. Δεν νομίζω ότι θα πάει κιόλας. Μα άμα τον καλέσει ο γραμμένος, θέλει ο άνθρωπος. Αποφασίζει ο γραμμένος. Ή όλη η αυλή που έχει παραμείνει εκεί. Το λόγο τον έχει ο γραμμένος, αλλά κουμάν το κάνει η αυλή. Δεν ξέρω. Το σκύμπε δεν τον επέλεξε ο γραμμένος, έτσι δεν είναι. Ναι. Υπήρχε ήδη, τον είχε βρει, τον βρήκε εκεί, έτσι, κάνω λάθος. Τον βρήκε εκεί, νομίζω, το Σκύμπερ. Μάλιστα. Βάλε με στην κλήρωση, παρακαλώ. Πες μου λίγο, θύμισε μου. Βασίλης 685. Βασίλης 685. Ετοίμασε μία πίτσα Παπαδοπούλου. Έγινε, Βασίλη, να σε καλά. Να σε καλά, Κωστή, ευχαριστώ. Να σε καλά. Μία πίτσα Παπαδοπούλου ράγισα έχουν ζητήσει. Την καλημέρα μας στα παιδιά στην Αυστραλία. Γεια σου, Ζλάταν Μουσλίμοβιτς. Δευτέρα Οκτώβρη βράδυ η Φιλανδία έφερε τον Αναστασιάδη. Παραφράζοντας σύνθημα. Λοιπόν. Η Δέσποινα Κυριακίδου. Καλημέρα Κωστή και Ζουμουσάκη. Όμορφη τρίτη σε όλους. Η εθνική χθες δεν είχε αυτό που λέμε ψυχή. Κρίμα. Ζουμουσού. Γεια σου Δεσποινάκη. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ. Τα φιλιά στην Αυστραλία. Γεια σου Τσουχνίδα. Καλημέρα σε όλους Ζουμουσού. Καλά που είναι και ο Πάο, γιατί δυστυχώς στην εθνική την πούλησαν και αυτοί. Παιδιά,
Το θέαμα από καρδιωτικό δεν είναι μόνο η εμφάνιση, να βλέπεις μια κατάσταση παρακμιακή. Με καλούς παίκτες, το ξαναλέω, η φουρνιά αυτή είναι καλή. Ανοιχτές γραμμές 23-10-287-888. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο μάτς του Χαριλάου. Εμείς Χαριλάου το ξέρουμε, Χαριλάου το λέμε. Τώρα μετέπειτα ονομάστηκε Βικελίδης, το ονόμασαν Βικελίδης. Δεν μας πάει ρε παιδιά, εμείς που είμαστε 40 πλάς, Χαριλάου το ξέραμε. Δεν νομίζω παρεξηγείται κανένας. Ο Γιώργος ο Πανανός, καλημέρα Ζουμουσάκια, καλημέρα Κωστή, όμορφη μέρα να έχετε. Παοκάρα ρε όλοι μαζί, μπράβο αδερφέ, έτσι, έτσι όμορφα, έτσι όμορφα και ωραία. Δεν πιστεύω να είπατε στην πεθερά μου ότι της μένουν 2 εβδομάδες ζωής. Όχι βέβαια. Ωραία, γιατί θέλω να της το πω εγώ. Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Πάμε μια πίτσα που χρωστάμε. Ερχόμαστε, ερχόμαστε στις γραμμές. Τα χέρια να σ' αγαπήσω πάλι δεν μπορώ. Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάγισα κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα πίσω ξανά δε γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δε σ' αδίκησα κι ούτε τη πόρτα σου χτύπησα και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις θα κλαις θα με ζητάς θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Έτσι, 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 ζου που σου λένε. Έτσι, έτσι. Γεια σου Μότο μου Δανιά. Και θα παρακαλάς. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Έρχομαι, αφήστε να βγάλουμε λίγο σεκλέτη, να βγάλουμε λίγο καημό. Έρχομαι τώρα, τώρα. Πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου φιλάρετε μου. Καλώς τον παιδί. Χθες έσπασε το ρόδι στην Έτρια. Ναι. Εμφανίστηκε ο Σταύρος. Έμαθα. Τα έκανε όλα αγιάμπαλο. Δεν ξέρω. Και ήταν δεξιά και αριστερά. Ναι. Άρης και Άρης. Είναι η ισορροπία των πραγμάτων. Δεν πειράζει. Φτάνει ένα Σταύρος. Ναι, αλλά... Αυτό που θα πρέπει, έτσι όπως το καταλαβαίνω κιόλας, είναι ότι αυτό, σαν παρουσία, είναι πάρα πολύ λίγο. Και επειδή είπες ότι το κανάλι δεν μπορεί να είναι παοξιδικό, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να είναι, αλλά θέλει τουλάχιστον 10 ώρες για πού μιλάς, εβδομάδα. Για την R3A? Όχι, όχι. Για το Epsilon. Για το Open. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Θέλει καμιά δεκαριά ώρες την εβδομάδα, μια εκπομπή. Όχι ολόκληρο το κανάλι, μια εκπομπή ή δύο εκπομπές που να μπορούν να παρουσιάζουν τα πράγματα με τη διαφορετικότητα από αυτή που βγάζουν κάτω οι Αθηναίοι. Εμείς. Γιατί οι Αθηναίοι έχουν τα δικά τους χρώματα στα μάτια τους. Λοιπόν, καλό είναι να υπάρχει μια διαφορετική ματιά. Δεν μπορεί να είναι. Φιλάρετε μου, θα σου πω κάτι που το είπα και χθες. Είναι διέστηση και όχι ρεπορτάζ. Εμείς ήδη με αυτούς και δεν θέλουμε να γίνουμε και δεν θα γίνουμε, πιστεύω. Δηλαδή, αυτό το οποίο κοροϊδεύουμε τόσο καιρό, αυτό το πράγμα που είναι μονόπλευρο, που είναι τυφλωμένο, που είναι δηλαδή μια παραχάραξη της ιστορίας, μια αλλίωση της πραγματικότητας και της αλήθειας. Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Να το ξέρεις. Αλλά δεν πρέπει να δώσουμε και... 100%. Ακριβώς. 100%. Ακριβώς. 100%. Από εκεί που είναι βουβός ο ΠΑΟΚ, από εκεί που δεν υπάρχει, που κάνουν, οργώνουν αυτοί και αλωνίζουν. Εννοείται ότι γι' αυτό και εκεί θα υπάρχει. Ήδη οι άνθρωποι είναι να απορρεί κανείς. Έχουν πάθει, λέει, ψυχολογικό πρόβλημα οι παίκτες. Αλήθεια. Ναι, και είναι τραυματική εμπειρία το μείον 3 και δεν θα μπορούν να παίξουν από εδώ και πέρα. Το μείον 9 πέρσι, ας πούμε, η κλοπή ενός τίτλου, το πώς πήγαμε να παίξουμε στην Τρίπολη, το πόσο αφαιρούν ένα πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια, έτσι θελικά, με θέατρα, με λαμογές, με απατεωνιά, με σαθρό και σάπιο τρόπο. Πώς το αντέχεις, ας πούμε, για πες μας. Εσύ. Αυτό που είπες τώρα δεν θα έπρεπε να ακουστεί στους Αθηναίους, όπως το είπες. Αυτή η παρουσία, αυτή η ανάγκη,
του να σπάσει η προπαγάνδα η Αθηναϊκή. Πρέπει να βρούνε τρόπο, πάση θυσία, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής έχουμε φτάσει πια Οκτώβριο. Δηλαδή θα περάσει και αυτή η χρονιά. Να υπάρχει μια φωνή στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλές φωνές και πραγματικά αξίζει, αλλά ποιος τις ακούει εκεί κάτω. Γιατί πατάει ο άλλος το κουμπί και ανοίγει τηλεόραση, δεν ξέρει από τα υπόλοιπα. Μακάρι όλοι πάντως, να μπορούσαν να ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο. Να ξέρεις, φιλάρετέ μου, ότι κάθε μας κουβέντα μέσα από το διαδίκτυο και την ακούν και τη μετράνε και περιμένουν και λάθος να κάνουμε και κάτι μηνύσιμο να πούμε. Να το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν έχουμε την ψευδέστηση ότι μας ακούνε μέχρι τη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή μέχρι τα Γρεβενά, να πούμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Αυτό έχει πεθάνει προπολού. Αλλά έτσι, εφόσον δεν θέλουν τα αθλητικά δικαστήρια να εμφανίζονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, να υπάρχει μια έδρα και εδώ, τουλάχιστον αυτοί εκεί οι εισαγγελείς να πιέζονται και με κάποια κείμενα και με κάποιες εκπομπές, γιατί πιέζονται από τους Αθηναίους και τα κάνουν ακριβώς όπως θέλουν αυτοί. Πρόσεξε τώρα. Βγαίνει ο Κούγιας. Ο Κούγιας με τις ιδιοτροπίες του, με την διάθεση που έχει σήμερα, είναι μαζί μας, αύριο εναντίον μας, ξανά μαζί μας, ξανά εναντίον μας, έτσι. Αυτά τα έχουμε πει για τον Κούγια. Βγαίνει ο Κούγιας και λέει, εδώ υπάρχει μια κατάσταση χ. Έχουν στήσει μια παράγκα, έχουν γίνει αυτά, αυτά. Με πήρε ο τάδε, συναντήθηκα με τον τάδε, 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 τάδε. Αντί να καλέσει αυτούς που καταγγέλει ο Κούγιας, καλεί τον Κούγια. Δηλαδή, εγώ σου δείχνω με το χέρι έναν φόνο και τον φωνιά και καλεί σε μένα που σου δείχνω με το δάχτυλο τον φωνιά. Δεν καλεί τον φωνιά. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Το κάνω λίγο, το απλοποιώ για να το κάνουμε λίγο έτσι πιο εύπεπτο αυτό. Αυτό ακριβώς έχει γίνει, έτσι. Έχεις δίκιο. Εφόσον κάποιος κάνει μια καταγγελία, θα έπρεπε να τον καλέσεις, αλλά να τον καλέσεις για να σου εξηγήσει για αυτή την καταγγελία, όχι να τον καλέσεις σαν κατηγορούμενο γιατί καταγγέλει. Δηλαδή όποιος πάει και κάνει καταγγελία, άμα τον κατηγορείς, τότε τι γίνεται. Έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Αλλά όλα αυτά είναι μέθοδοι που έχουν χρόνια ολόκληρα που συνεχίζεται η διαδικασία τους. Δεν έχουμε εμείς τον τρόπο να ζητήσουμε, γιατί κάποτε λέγανε ότι θα φύγουν από την Αθήνα οι υπηρεσίες και θα μοιραστούν σε όλη την Ελλάδα. Ποιες υπηρεσίες φύγανε? Καλή να σε καλά, φιλέρετε. Να σε καλά, να σε καλά. Να πω στο Μανολόπουλο να χαίρεται την κοράκλα του, να τη χαίρεσαι, αδερφέ, και να την καμαρώνεις. Θα πάμε σε τέλος πρώτης ώρας. Αγάπη! Φωνάζω αγάπη και γυρίζουν και οι δύο. Και η αγάπη και η Αναστασία. Δηλαδή, όπου υπάρχει γυναίκα, θέλει να το ακούει. Τυχερές αυτές που τους λένε αγάπη, μόνιμα ακούει γλυκόλογα. Αγάπη! Αγάπη, αγάπη! Άμα το πας διπλό, έτσι είναι. Ωραίο όνομα. Λοιπόν, πίτσα, παιδιά. Καταρχήν η μόνη πίτσα που δεν έχει θερμίδες. Τέλεια. Τι, πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Good the boy. Good the child. Welcome the boy. Τι κάνεις, πώς είσαι? Εδώ φίλε, κάνω τα στραβά μάτια, κάνω διεθνή καριέρα, κάνω την καρδιά μου πέτρα και το σκατό παξιμάδι που λέει και η παροιμία που μου στείλαν τώρα, η Έφη. Για πες. Από Ξάνθη. Έλα ρε δικηγόρε, πού είσαι ρε lawyer? Τι γίνεται? Εδώ είμαι. Καλά. Λοιπόν, σας ακούω μέσω από ίντερνετ. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι, βεβαίως. Την παροιμία που έχει χλάδα την ώρα, την ξέρεις. Ναι, αλλά συνεχίστηκε σήμερα όμως. Είδα και ότι έχει και συνέχεια γιατί δεν την ήξερα. Πίσω είχε χλάδα την ουράλε και το γουρούνι τα αρχαία. Ξέρετε από πού βγήκε όμως η αυτή η παροιμία. Για πες, για κάνε ένα ανάλυση. Λοιπόν, στο Βυζάντιο υπήρχαν κάποια πολεμικά καράβια. Ναι. Που μοιάζανε με εμπορικά, τα λέγανε αχλάδες. Άσυχτη. Από εκεί βγαίνει. Λοιπόν, πίσω τους σέρνουν ένα βαρκάκι γεμάτο εκρηκτικά. Γι' αυτό βγαίνει πίσω, έχει αχλάδα την ουρά. Δεν το ήξερα καθόλου, αδερφέ. Έχεις πολύ ήθος. Έχεις κάνει βαδιστόγαστη ανάλυση καταπληκτική. Δεν το συζητώ. Όχι, αυτό είναι στο ιστορικό γεγονός που έχει χλάδα την ουρά. Από εκεί βγαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλουμε και εμένα σκληρό στις 2.61. Μπήκες ήδη. Λοιπόν, και δώστε σε ένα πολύτεκνο ή σε ένα άνεργο. Έγινε, αγοράκι μου. Μένα. Έγινε, Θανασάκο. Έλα, τα λέμε. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Έλα, yeah. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, χορηγή πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Βαμπουκίδης Νικολαίδης, αυτό το διάστημα ειδικά με καταπληκτικά στεγνοτήρια Bosch.
Πού να απλώνεται έξω. Μαρικουά! Μου λεβάζει τα ρούχα! Βγαίνει άλλα πάνω, πα, πα, με τη ρακέτα, πα, πα, να τεινάζει. Να είναι σαν τα 101.000 δαλματίες, να πούμε τώρα, τα ρούχα σου έξω από, την, από το καυσαέριο. Όχι! Στεγνοτήρια μπος, κυρίες και κύριοι. Από την ηλεκτρονέτη του Παπουγής Νικολαίδης. Τι, βγήκε και άλλη γραμμή πριν πάμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα πρώτα. Και θυμίζω επίσης, Άρτο Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, καταπληκτικά. Και ψωμιά και γλυκά και τουρτάρες και τσουρέκια και καταπληκτικό παγωτό. Velvety Bosco. Υπέροχες γεύσεις, υπέροχες γεύσεις, μοναδικές, όλα εκλεκτά, πολύ προσεγμένα από την οικογένεια Νικολαίδη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω κι άλλο, θα το κρατάω για μετά. Έφουμε. Έλα, μπουκάρουμε, μπουκάρουμε. Πάμε κατευθείαν γραμμές και θα πούμε τα χορηγούς, γιατί περιμένετε ώρα. Καλημέρα σας, ανεβείτε όπου βρείτε που λέει και το άσμα. Γεια σας. Καερστά Περμητίδο Λαβεντάρσκε Σοπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τη χρεσινή ειδικά. Ρίχτα. Κουφάλα νεκροθάπτη, δεν θα πεθάνουμε never. Ποτέ. We never go down. Εσείς οι Αθηναίοι, αυτό το συνεφίλεμα που είδα εκπές, το όρθιο το καδρόνι, το μαδέρι, το τσιχλόπουσκα, από το 2004 μέχρι τώρα 14 χρόνια, πού είναι ο Σταφυλίδης, ο Σιώπης του Άρεντρα, αμυντικά χάφρε, νέα παιδιά να τρέχουνε. Μπορείς να μου πεις, ρε Κωστή, που παίζει ο Σιώλης, σε ποια ομάδα. Δεν απαντάς, ε, δεν ξέρεις. Γιατί παίζει ο Σιώλης. Ο παίζει στην Εθνική Ελλάδος. Όχι, Αθηνών, μάλλον. Είσαι, σε ξαναρωτάω, παίζει ο Σιώλης. Όρθιο στέκεται. Αυτό λέω, σε ρωτάω. Ε, κάπου στο Κατάρ, κάπου στην Αραβία είναι. Απλά... Τη Λεύκα, εσύ το πας αλλού, εγώ εντάξει. Με την εφόρηση πάλι, σαν το ποιος αυτός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδί μου είσαι, ό,τι θέλεις με κάνεις. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ και να τα ακούει όλος ο κόσμος που μας αγαπάει. Δεν τα κάνω εκεί που δεν αγαπάω, έχουμε να ξέρεις. Έχουμε καιρό να στείλουμε, τώρα θα ξανασυνεχίσω λίγο, γιατί έχω δικαίωμα, ε. Λοιπόν, δεν μίλησε χθες και έχεις καβά. Να στείλω χαιρετίσματά μου σε όλα τα ζουμουσάκια. Την Ανά με τον Γιάννη στη Γερμανία εκεί, όλα τα ζουμουσάκια, τους συνδέσμους, τους ομογενείς μας. Χαμός, χαμός. Πάρα πολύ. Μια οικογένεια δεν μεγάλη. Δεν τους αποθύμησα, δεν τον είδα, έγινε γιαγιά, ήρθε τροχάδι πάτιου και έφυγε. Μα την κοπάνησε η Ανά. Θα έρθει, θα έρθει στο μάτς με τη Βίντι. Η Νανά, να ξέρεις. Εγώ πώς θα γίνει να τη δω όμως. Εγώ δεν πάω στο γήπεδο για. Θα τα κανονίσουμε. Θα τα κανονίσουμε. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια. Κύριε, πάρε έναν από την Ξάντη, πάρε έναν από τον Πανετολικό, πάρε έναν από τον Πιερικό, ρε. Γεια σου, Παύλε. Πάμε παρακάτω, φιλιά. Πάμε, γεια σας, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς. Καλώς. Πες, τι καλώς. Καλό στο κορίτσι, είπα. Την Εύη. Α, μπράβο. Δεν έχω αναγνώριση. Α. Κοίταξε, εγώ σας λέω κάθε μέρα είμαι ο Τάδε όταν με παίρνετε, όχι. Οπότε εσείς γιατί να μου πείτε. Όχι, βέβαια. Δεν μπορούμε να σε ξεχάσουμε σένα με τίποτα. Είμαι αξέχαστος. Λοιπόν, Κωστή μου, άκου. Ναι. Με έδωσες χαρά σήμερα με τον Φερνάντο, γιατί είμαι φαν. Τον αγαπώ πολύ, μου αρέσει πολύ και χάρηκα πολύ. Για το Βαρένα, λες. Χθες που ρώτησα και μου είπες δεν ξέρω ακόμη. Ναι. Χάρηκα πολύ. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η απόδοσή του, αλλά ελπίζω να είμαστε καλά. Σου λέω και αυτό που είπα και χθες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Mm-hmm. Ο Ρουμάνος, αν ο παίκτης... Αν δεν είναι κάποιος καλά, αυτό, δεν το... Δηλαδή, φέρω, μην έχεις καμία αμφιβολία. Γάτα. Έτσι. Γάτα. Ο Ρουμάνος είναι γάτα. It's very important. Λοιπόν. The balance, the health of the players. We have to, λοιπόν, to ήθελα the... να σου πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, να μου πεις. Εγώ θέλω να πω ότι βασικά είμαι Ελληνίδα. Εντάξει, ναι. Όταν λέμε Ελληνίδα, όχι στα χαρτιά, νιώθω Ελληνίδα. Ναι. Ακούω τον εθνικό μας στην ψυχή, στο μυαλό, στην καρδιά, αυτά όλα. Το τι λέει ταυτότητα. Εγώ χτες μια μικρή ικανοποίηση την ένιωσα. Δεν μας εκφράζει αυτή η εθνική γι' αυτό. Μα δεν είναι. Όχι, δεν εκφράζει. Είναι η μεικτή Αθηνών. Δεν είναι εθνική.
Δεν μας εκφράζει. Πήραν από κάθε ομάδα να πούνε από τον Μπασιάνενα, από τον Αστέρα Τρίπολης, από τον Τάδε, το Ολυμιός να είναι να μην παίζει στην Εθνική και να παίζει αυτός που έκανε τη σέντρα και έβαλε. Πώς τον λένε, μωρέ, και πες τον, που μέχρι πέρσι δεν τον πέραμε. Ένα μπουχαλάκης. Όχι, 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 ο άλλος που έκανε τη σέντρα που πήρε την μπάσα από το Φουρτούνι και ο Τσιμίκας. Αυτό. Ο Τσιμίκας, κοίταξε. Δηλαδή όχι, αλλά είναι καλός ο Τσιμίκας. Θέλω να είμαστε έντιμοι. Άλλο καλός. Καλός είναι και ο Λιμιός. Γιατί δεν είναι εκεί. Άλλο να πεις. Ότι γιατί να μην παίζει αριστερό μπακ ο Γιαννούλης που έχει κάνει συγκλονιστική ακριβώς χρονιά στον Ατρόμητο. Ακριβώς. Και πόσοι άλλοι, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει το Μανιά. Δεν έχει παίξει. Δηλαδή. Εύη μου, εδώ ο Πασχαλάκης έβγαζε ό,τι μπορείς να βγάλεις και δεν τον καλούσες στην Εθνική. Τον κάλεσε τώρα. Και τώρα που τον κάλεσε δεν έχει μπάγκο. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Ίσα ίσα για να μιλέτε. Επομένως, μια ικανοποίηση τη νιώθω. Ας πάνε να χάνουν. Ας πάνε να χάνουν. Θα φύγει αυτός και πιστεύω ο επόμενος σαν Έλληνας. Δεν ξέρω. Μα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να νιώθει Έλληνας. Να φέρεται σαν Έλληνας. Να μην κάθεται. Γιατί αυτό... Δεν έχουμε κανένα θέμα εμείς. Τον άλλο τον Γερμανό το λατρέψαμε τον άλλο τον Γερμανό. Τον λατρέψαμε τον Νότο. Δεν έχει σημασία η εθνικότητα. Όταν φαίνονται στην Εθνική Ελλάδος οι παίκτες ορισμένων ομάδων από κάτω, μοσκοπουλούνται μετά. Έγινε, Εύη μου, σε ευχαριστώ. Έτσι δεν είναι. Πώς θα μοσκοπουληθούν μετά οι άλλοι παίκτες από τις άλλες ομάδες, όταν είναι στην αφάνεια. Μακριά από τα μανατζερικά θα έπρεπε να είναι η Εθνική. Μακριά από συμφέροντα, από παρέες. Πάρε με λίγο συγκλήρωση και εμένα, μωρέ. Έγινε, Εύη. 3-38, έτσι. Θυμόμουνα. Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και sorry που περιμένατε. Έλα, Παναγιώτη μου. Έλα. Παρακαλώ, δεν πειράζει. Έλα. Καλή μόνο. Μια παροιμία πολύ ωραία, δεν ξέρω, τη στέλνετε με μήνυμα. Όχι, τη λέμε κιόλας. Α, έχει διάφορες εδώ πέρα μου στείλει. Τη σκοντή τη μπιπ. Α, ναι, ναι, τη στέλνει. Ναι. Αυτό ταιριάζει ακριβώς στον κύριο Σκύμπε. Τι έβγαλε ένα του κουντού πουλιού, λοιπόν, άντε να μην πω τη λάλη, του κουντού πουλιού του φταίνει τρίγες. Θέλω να πω ότι δεν φταίει ο δόλιος αυτός ο άνθρωπος. Φταίει αυτός που τον επέλεξε να μείνει εκεί. Ναι. Και δεν ξύλωσε. Και που τον διατήρησε. Όχι, όχι, περίμενε να το πω. Ναι. Και το χόρτο που παίζει η Εθνική έπρεπε να ξυλωθεί. Ναι. Η προηγούμενη. Κύριε Γραμμένε, αν θες να κάνεις κάτι, ξεκίνα το από την αρχή. Ή μη κάνεις μεσοβέζικες δουλειές. Να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα όρθιο εκεί μέσα. Δυστυχώς, συνεχίζεται δυστυχώς, το μια... σταθρό έτσι, και έτσι. Να μην το ονομάσω με κάποιο επίθετο γιατί δεν αρμόζει. Δεν συνάδει. Δεν συνάδει και με το, ναι, ναι, το ήθος μας. Γι' αυτό, πώς το λέγανε αυτόν αυτό που ήταν πρόεδρος πριν από τον κύριο Γραμμένο. Ο Γκυρτζικής. Γκυρτζικιστική εθνική έχουμε. Αυτό θέλω να πω. Μόνο τι φάτσα ο Γκυρτζικής. 485. Τι φάτσα ο Γκυρτζικής. Τη φάτσα του θυμάσαι. Δηλαδή δεν ξεχνιέται, φίλε. Την έχω αφήσει όταν δεν τρώνε τα παιδιά, δηλαδή, τους δείχνω. Αυτά δεν ξέρω αν γίνονται πουθενά αλλού. Πουθενά. Δεν εξελέγει πουθενά η τοπική ένωση και ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πουθενά. Άστο, μην το ψάχνεις. Χωρίς ομάδα, κάνανε τους παράγοντες. Είχα χρόνο, δεν είχαμε ποδοσφαιρικές, ας πούμε, και είχα χρόνο και ασχολήθηκα και με έλεγα. Διάβασα λίγο, διάβασα μερικές ιστορίες. Μορφώθηκες. Ναι. Ναι. Παράδειγμα, διάβασα ένα μικρό βιογραφικό του κυρίου Σαββίδη. Ναι. Δεν έχει να κάνει με κανέναν από αυτούς που είναι πρόεδροι. Τους βλέπει... Δεν έχει να κάνει βλέπει ο άνθρωπος. Άστο, είναι κάτι άλλο. Πολύ ξεχωριστό και ευχαριστώ τον Θεό που τον έχουμε εμείς. Φιλιά! Και να σε μιλάω. Ζουμουσού Παναγιώτη! Ζουμουσού αδερφέ μου! Φιλιά πολλά! Την αγάπη μου. Να είσαι καλά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Καλά. Καλημερίζω όλη την παρέιτσα μας. Νάντια 518. Γεια σου, Νάντια. Χθες βγήκε η Ελένη και την μπέρδεψε τη φωνή της και είπα Νάντια, να ξέρεις. Εγώ ήθελα να πω μια παροιμία που ταιριάζει πάρα πολύ στην κατάσταση. Ναι. Όταν... Όταν... Όχι ρε γαμώτο. Όταν... Ξαναπάρε Νάντια, μας άφησε με την... Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ποιος? Αυτός 1-0. Τι ωραίος που είσαι. Πόσο νοιάζεσαι. Πόσο νοιάζεσαι για το διασκεδαστή. Λέει ωραία αυτός που ψυχαγωγεί τους άλλους. Τον ψυχαγωγό λέει, ποιος τον ψυχαγωγεί?
Μόνο εσύ με σκέφτεσαι. Ο Βαγγέλης από την Κατερίνη. Γεια σου, Βαγγελάκη. Τι λέει. Καλά, καλά. Δεν ξέρω το Θεό. Να φανταστείς, ρε Κωστή, ο Τζιόλης φάνηκε καλύτερος από όλους χθες. Φοβερό. Φοβερό, φαντάσου, διακριθείς. Είναι δυνατόν, ρε γάμο του. Τι είναι αυτό. Ο Τζιόλης, ο οποίος κάποτε μπορεί να έπαιζε καλή μπάλα, τώρα θέλει να κάνει τον κατοστάρι με διανυκτέρευση. Φαντάζεσαι ότι ξεχώρισε αυτός πάλι. Φαντάσου. Φαντάσου, φίλε, δεν μπορεί να μην υπάρχει άλλο αμυντικό χαφ. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν γίνεται τώρα. Επίσης και με το, προσωπικά δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, ούτε με τον Τζαβέλα. Ποτέ δεν έχω μιλήσει μαζί του, ποτέ. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Κεφαλιά, γύρισμα, ασίστ. Το βρίσκω εγώ εδώ. Όχι το από πού είναι τώρα ο καθένας. Ούτε αυτό ξέρω από πού είναι. Ούτε με ενδιαφέρει. Δεν έχει να κάνει με την καταγωγή του καθενός. Έχει να κάνει. Έχει να κάνει αγωνιστικά πού είναι ο Τζιόλης τα τελευταία χρόνια. Στο Κατάρ. Ο Τζιόλης σε μια τουρκική που βολοδέρνει. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Και τι ο άλλος ο Τζαβέλας. Με το που μπήκε μέσα. Για τον Τζαβέλα, τον Τζαβέλα έλεγα για την Τουρκική. Ναι. Ο Τζαβέλα έλεγα Τουρκική. Ο Τζιόλης είναι στο Κατάρ, κάπου Αραβία, κάπου. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ούτε έχουμε. Δεν στοχοποιούμε, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Όλο αυτό βλέπει ότι, ναι. Ότι δεν βγάζει κάτι υγιές, ρε φίλε. Είναι μια παρακμή, μια στεναχώρια. Έτσι. Όπως και. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε το εξής. Ότι ο Σκίμπε αρχικά σημάζεψε το συνονθήλευμα, δηλαδή επί Ρανιέρι. Και επί Μαρκαριάν ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εντάξει, το σημάζεψε, αλλά δεν μπορεί να μένει σε αιώνια εκεί. Απέτυχε να πάει η ομάδα στο Μοντιάλ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βάλε έναν άλλο, ρε παιδί. Ούτε έχουμε, έχουμε καμιά πρεμούρα να πάει κάποιο συγκεκριμένο. Εντάξει, να πω. Έτσι, ρε Κωστή. Έγινε. Και εμένα 650 λεβέντι μου. Έγινε, Βαγγέλη. Αν και ο Σιώπης ξέρεις τι είπε χθες, ότι αν βάλει γκολ καλά, θα πηδήξει τις εξέδρες. Θα πηδήξει. Τώρα από τι θα πηδήξει. Τέλος πάντων. Προσοχή στα πηδήματα να πούμε στο Σιώπη και να μην σκοντάψει στο πουθενά όπως το μάτς του κυπέλου που τον έριξε ο αέρας. Φύσηξε βαρδάρης, φύσηξε έρωτας βοριάς. Και τον, τον κρέμισε τον τίποτα. Και άμα δεν τον αρέσει, ξύδι top. Προτείνεται μονορούφι. Έχουμε και μεγάλα βαρέλια. Ολόσωμα. Φιλιά. Μονορούφι όμως. Μονορούφι, μονορούφι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας, να λένε, ο καθένας παίζει φίλε το παιχνίδι του, ναι. Το σκοπό του. Εμείς τη δουλειά μας θα κάνουμε. Όπως λέμε κάθε φορά για τα μάτς, τι λέμε πριν τα μάτς, συγκεκριμένα πράγματα λέμε πριν τα μάτς, έχουμε συγκεκριμένη ρίση, περιμένουμε να την πούμε. Το νου σας ρε μάλα. Καλά, αυτό σας σας καλά. Καλά. Αυτό, αυτό. Έγινε! Σε χαιρετώ! Σε έβαλα ήδη! Σε έβαλα ήδη! Καλή συνέχεια! Πάμε παρακάτω, φιλιά! Ναι! 23 10 287 888. Λοιπόν, μου γράφει ο Σωτήρης, δώσε κόλλο, πάρε κόλλο, γνώρισε τον κόσμο όλο. Βεβαίως. Δώσε κόλλο, πάρε. Δεν γίνεται να βάλεις μπιπ. Χαλάει παροιμία, ρε παιδιά. Χαλάει, δώσε κόλλο, πάρε κόλλο, γνώρισε τον κόσμο όλο. Βεβαίως. Όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι, λέει η Δήμητρα. Επίσης πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει. Τώρα εδώ πέρα πάλι η κορίτσι έχει στείλει παρεμία. Πώς θα την πούμε, η Παναγιώτα. Σ' αγαπώ κυρά να κάνεις, αλλά μην το παρακάνεις. Τι ωραία. Λοιπόν, αυτή την είπαμε για την ύφη που σκόλασε ο γάμος. Βεβαίως. Έκανε και η Μίγα κόλλο και έχεσε τον κόσμο όλο. Επίσης πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως, ναι. Έχω ειδική κατηγορία. Θα σας πω σε λίγο. Ναι, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Μ' αρέσει που τη δίνει. Απλόχερα τη δίνεις. Πολύ καλημέρα σας. Φίλε, πολύ μιζέρι γίναμε στην Ελλάδα. Όλοι οι καλημέρα σας θέλουν λεφτά. Είναι η μιζέρια. Άμα δεν την έχεις χειρονομημένη, τη λες τα εράτα την καλημέρα. Αγόρι μου. Έτσι ρε, βγάλτε από μέσα σου γαλαντόμα να πούμε. Μην τη δίνεις με το τσιγγέλι. Απλά πράγματα. Να είμαστε, να έχουμε θετική αύρα πάνω απ' όλα. Αυτό. Δεν λεφτά αυτό. Αυτό. Και όχι μόνο αύρα και άλλα νερά. Μη τσιγγέλι, κορπί. Πήρα να δώσω ένα προγνωστικό στο κανάλι σου. Ναι, της Βενετίας. Επειδή εδώ βλέπω τα αδέρφια μας Αργιανοί Παοκτσίδες όλοι να έχουν να ασχολούνται να λένε και να κάνουν. Ναι, ναι. Δεν ασχοληθήκαμε εμείς ακόμα. Ναι, όποιος θα παίξει μπάλα να κερδίσει, σιγά τώρα. Ναι. Απλά επειδή κάνουμε και κανένα τζόγο, για να πιούν κανένα ποτάκι τα παιδιά αεράτα. Ναι. Για πες. 0-3 σκορ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου του ΠΑΟΚ να οικονομήσουν πέστος. Σοπάρε φίλε. Και 0-3 σκορ να οικονομήσουν όλοι. Αλλά μπάτε Μπορίσοφ, δηλαδή, το σκηνικό.
Ακριβώς, για να βγουν όλα αυτοί ποτά για να πάρουν και τα μαγαζιά και να φράγουν, να είναι αράτη, να γουστάρουν, να διασκεδάσουν, να κάνουν νίκη. Μ' αρέσει που σκέφτεσαι τον συνάνθρωπό σου, που σκέφτεσαι αλτρουιστικά, που είσαι ανθρωπιστής, που είσαι ουμανιστής, που σκέφτεσαι τον δίπλα σου και προτείνεις ωραία πράγματα. Τι πρότεινα, πρότεινα ποσοστό θανατηφόρο, 0-3 ημιχρόνο είπα. Τι δίνει αυτό? Κοντρό, ποσοστό να βγάλουν γούστα όλοι οι ρέστι είναι. Ναι ρε παιδί μου, πόσο δίνει? Τι ποσοστό? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι υπεύθυνα, αλλά είναι ψηλά. Θα είναι ένα σεβαστό ποσό. Μάλιστα. Ημιχρόνο αποτέλεσμα μιλάω. Μετά μάλιστα μπορεί να μην γίνει ούτε μισό γκολ. Μάλιστα. Αλλά εσύ λες ημίχρονο τόσο. 0-3 ημίχρονο, αποτέλεσμα ημίχρονο. Αν κάτσει αυτό το σκορ, θα πάρεις ναι, τηλέφωνο τη Δευτέρα. Άκουσέ με. Θα σε πάρω. Θα πάρεις τη Δευτέρα. Εκτός ότι θα σε κάνω σποτάκι, διότι το λες σήμερα Τρίτη 9 και 25, θα σε κάνω σποτ να παίξεις. Θα έρθεις από εδώ και θα σου δώσω. Πρόσεξε. Θα πας ένα τριήμερο στις Θερμές. Θα πάρεις την κυρά, θα πάρεις τη φίλη σου. Θα σε στείλω στο Πόζαρ, δύο διανυκτερεύσεις τζάμπα. Θα σε στείλω στη Λαδόπολα να φας. Θα σου έχω ένα κυβότιο κρασιά αμπελόης που ακούει ο Βαγγέλης και θα τα έχεις έτοιμα. Θα σε στείλω στην Ηλεκτρονέτ να πάρεις δωρεπιταγή. Θα, τι άλλο λέτε, έχω, γυαλιά στο Μανολόπουλο. Θα σε στείλουμε στο Αρτοζαμπαστρό Νικολαίδης να πάρεις μια τούρτα. Αν είναι 0-3 στο ημίχρονο. Εντάξει, αυτά τα λίγα μόνο. Έγινε, να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σου προφήτη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Χαρά, 278. Πώς. Είμαι η Χαρά. Χαρά! Μπράβο ρε Χαρά. Μπράβο. Αυτά τα ονόματα μου αρέσουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και μόλις σκεφτόμουν ότι αν έβγαινε Όσκαρ θετικής σκέψης, θετικής διάθεσης, θα το έδινα με πολύ μεγάλη χαρά σε εσένα. Τι ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή. Είναι μεταδοτικό. Όποτε σε ακούω το πρωί έχω χρόνο. Αρέσει, γι' αυτό σε λένε χαρά και όχι λύπη. Γι' αυτό σε λένε χαρά και όχι λύπη. Είστε νοχόρια. Είμαι θετικός άνθρωπος, αλλά μαζί σου πιάνω τον εαυτό μου να χαμογελάω συνέχεια. Κοριτσάρα μου, κοριτσάρα μου, τι ωραία που τα λες. Τι όμορφα που τα λες. Και αλήθειες λες και αλήθειες. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Πάρα πολύ. Μακάρι να μην έκανες μόνο δύο ώρες εκπομπή το πρωί. Μακάρι να έκανες πολύ περισσότερο. Ω Παναγία μου! Μαραθώνιος αγάπης. Μαραθώνιος. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα μας καταρχήν. Βεβαίως. Θα τα πούμε αυτά. Έχουμε μέρες ακόμα. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Εκτενώς. Χαίρομαι που ακούω και τους υπόλοιπους να έχουν θετική διάθεση. Γιατί νομίζω σήμερα υπάρχει μια θετική διάθεση. Βεβαίως. Από πολλούς. Γιατί να μην υπάρχει. Μια ωραία τρέλα. Έτσι. Αυτό. Αυτό είναι το ζου μου σου. Αυτό είναι. Το ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό εννοούμε. Αυτό ακριβώς. Μεγάλη παρέα. Τέλεια. Τελικά όντως. Αυτό. Ακούω τα ίδια άτομα εδώ και αρκετά χρόνια, σχετά που εγώ δεν τηλεφωνώ. Ναι. Και με το που ακούω τη φωνή τους, καταλαβαίνεις. Είναι τις περισσότερες φορές. Και ναι. Πρόσεξε, η πλειοψηφία αυτή δεν παίρνει και τηλέφωνο ποτέ, έτσι. Δηλαδή, ο πολλής κόσμος. Εγώ. Ναι, παράδειγμα. Συναντώ ακροατές μου λένε σε ακούω 16 χρόνια, 15 χρόνια, 17 χρόνια και δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Και λέω και εγώ με ακούω κάθε μέρα, δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο στην εκπομπή. Ποτέ, ούτε μια φορά. Αλήθεια σας το λέω. Και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Όπου ήσουνα και πριν. Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Όταν ξέχασα ένα διάστημα γιατί είναι τα ωράρια μου έτσι, ψαχνόμουν. Να σε καλά, χαρά μου. Να σε καλά, βουλάκι μου. Φιλιά πολλά! Σε ευχαριστούμε για τα λόγια σου. Σε ευχαριστούμε. Μας έκανες και κοκκινήσαμε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλά στο παιδί. Ωραίο, Παφούλιας, τι κάνετε. Τι. Ο Παναγιώτης μου, επέρχομαι και βλέπω τον Μπάμπη. Έλα ρε Παναγιώτη, πού είσαι ρε μορφή. Τι γίνεται. Έχουμε χαθεί, δόξα το Θεό, εδώ. Στον αγώνα. Τι κάνετε, πώς πάτε, πότε παίζει η ομάδα μας. Η ομάδα μας παίζει την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ λες τώρα, Δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα αυτονόητα. Όχι, απλά μια ερώτηση κυρία μου, συγχώρεσέ με. Βεβαίως, σας συγχωρώ. Να έρχομαι μόνο Τετάρτη, Πέμπτη να βλέπω τον Μπάμπη. Τις άλλες μέρες δεν μπορώ, Παρασκευή, Δευτέρα. Όποτε εσύ μπορείς να έρχεσαι να βλέπεις τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης εδώ είναι κάθε μέρα. Ναι, το ξέρω. Είναι με το καφετζί το φίλο μου. Με το καφετζί το φίλο σου. Τι μια ωραία ατμόσφαιρα, τι ωραία που τα λες. Η Αναστασία είναι καλή κοπέλα που μίλησε τώρα. Εξαιρετική. Εκλεκτή. Εξαιρετική κουκλάκι και ζωγραφιστό, κουκλάκι χαμογελαστό. Πάντα χαμογελαστώ, έτσι θέλω πάντα. Αυτά λοιπόν. Χάρηκα που τα
που τα είπαμε. Χάρηκα και εγώ και να τα ξαναπούμε. Αν και για ένα καφέ. Εδώ είμαστε. Άντε. Σας εύχομαι την καλημέρα σας. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτή είναι διάλογη καταπληκτική. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Κληρώνουμε κρεατούκλες. Κληρώνουμε κρεατάκια, όχι για τη μύτη. Κρεατάκια, έχω κρεατάκια. Τσιτσί, φοβερό, κρεατούκλες. Υπέροχη σακούλα κρέατα για έναν μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύοσμο. Εκλεκτά, γεμίζετε το τραπέζι σας με δέσματα υπέροχα. Κάνετε λουκούλια γεύματα. Ποιος είναι αυτός ο λουκούλιος, τέλος πάντων. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Τσαπλάκα. Καλό στο γαϊδουράγκαθο που κάνουμε κόντρες με το ταξί και το Insignia επάνω στην Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, αγόρι μου. Καταρχήν, ναι, έχω βρει τον λόγο που παίζει συνέχεια ο Τζιόλης. Για πες, ξέρω. Να μαντέψω, έχει, μπορώ να μαντέψω. Έχει την μπάλα. Αυτό έχει. Έτσι δεν λέγαμε. Είναι αυτός. Ότι ο χοντρός δεν έγινε ποτέ γιατί είχε την μπάλα. Κανονικά, φίλε. Κανονικά, μπορεί να ήταν ο πιο αχώνευτος, αλλά αναγκαζόμασταν αφού είχε την μπάλα να τον βάζουμε στην ομάδα. Κανονικά, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Και όπως πάντα ο νόμος του λέει, ο χοντρός πάντα τέρμα, φίλε. Πάντα. Λοιπόν, έτσι. Και το γέλιο που έριξα είναι ότι με το που μπήκε ο MVP, ναι, κατευθείαν φάγαμε γκολ. Ναι ρε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Έπεσε. Είναι διαχρονική αξία. Δεν σφίγγεται λίγο. Εγώ σφίγγεται το στομάχι μου που τον βλέπω. Θυμάμαι εκείνο το μάτς, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Τι να κάνουμε. Λάμε ότι εντάξει. Ο Σκύριος είναι. Όχι χαρτάκιας. Όχι χαρτάκιας. Ο ένας παίζει που κάπου και στους καταραμένους που παίζει να πούμε και είναι τρίτη από το τέλος. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή τι κάνει ο Σκύπερ, βλέπει το πρωτάθλημα του Κατάρ. Δεν ξέρω, φίλε. Καταραμένο. Έτσι, πρωτάθλημα. Ο άλλος παίζει στα βάθη της Ανατολίας. Στα βάθη. Ακόμα τα κομμάτια ψάχνουν να βρουν που παίζει. Ναι, ναι. Ακόμα ψάχνουν να βρουν που παίζει. Είναι και ο Μανιάτης εκεί. Ναι. Και ο Μανιάτης και ο... Δεν είναι, και ο Κάμπος. Α, ο Τζάλμα εκεί πήγε. Ο Τζάλμα εκεί πήγε, ναι, ναι, έχεις δίκιο ρε φίλε, έχεις δίκιο, πω. Είναι, πήγε εκεί να πάρει τα τελευταία του ένσημα και καλά έκανε. Έτσι, ο Τζάλμα πήγε εκεί και έφερε πόσο, 2-2,5 χαρτιά στην ομάδα. Βέβαια, να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι καλά το παλικάρι. Βέβαια να είναι καλά το παλικάρι, τώρα είναι και συμπαίκτη με το MVP. Βεβαίως, θα το λέει στα εγγόνια του. Έτσι, νομίζω. Είναι αυτό. Έγινε γαϊδουράγκαθε! Έκανε την αρταχτή του. Έτσι, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Άμα θέλουν να κρατήσουν το σκύμπε, θα βλέπουν εκεί γεμάτα γήπεδα. Θα βλέπουν μια καλογρέζα να πούμε με 37 άτομα μέσα. Που είναι οι συγγενείς των παιχτών. Δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Κανένα μέλλον. Οι γυναίκες, τα παιδιά. Ούτε οι γυναίκες τους πάνε, ούτε οι γυναίκες τους. Κάνας περαστικός που δεν είχε τι να κάνει και τον κεράσαν Πασατέμπο και τον βάλανε μέσα με το ζόρι. Το Πασατέμπο παρεμπιπτόντως είναι αυτό που προσπαθεί να παίξει εθνική. Αυτό το τέμπο με την πάσα, πάσα, πάσα. Ναι, εκεί βγαίνει το Πασατέμπο. Έγινε γαϊδουράγκαθε! Σε χαιρετώ! Φιλιά, φιλιά. Από πού βγαίνει λέει το γαϊδουράγκαθος, ήρθε όταν ήμουν στον αρένα. Μας βρήκε στο στούντιο την ημέρα της γιορτής μου και έφερε ένα γαϊδουράγκαθο. Όλοι θα σου φέρουν λέει λουλούδια. Εγώ έφερα γαϊδουράγκαθο. Βαφτίζεσαι γαϊδουράγκαθο, του είπα λοιπόν. Μεγάλη μορφή. Άλλος ένας ταξιτζής. Έτσι, τα παιδιά που είναι στο τιμόνι μας ακούνε ανελιπώς. Θα πάμε σε διάλειμμα. Τι έχεις βάλει, όχι ρε. Τόλι. Ιδιοτροπία. Το είπα και άλλη φορά. Αυτός ξάπλα στο κρεβάτι και η κοπέλα έξω στο χιόνι να πούμε δουλεύει. Θα κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Δεν είπα ότι υπάρχει υπονοούμενο για το μάτς Κυριακής. Δεν το είπα. Αλλά δεν είπα και ότι δεν το λέω. Λέω εγώ τώρα. Να τα δούμε όλα αυτά. Να τα δούμε. Μου λέει ένας γιατί να ασχολείσαι λέει με τις Κυριακής το μάτς. Έρθει η ώρα. Γιατί 10 μέρες πριν. Για ποιο λόγο, για ποιο. Γι' αυτό 1-0. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι. Έτσι που κάνουμε. Έτσι.
χαλάμε τον κόσμο το πρωί. Ζούμου σου λέμε. Την εκπομπή την ακούτε. Θα την ανεβάσανε εσύ γιατί χθεσινή πρέπει να ανεβάσουμε. Δεν την ανεβάσαμε. Είναι σημαντικό να είναι ανεβασμένη. Αν είναι πεσμένη, δεν. Πρέπει να είναι ανεβασμένη η εκπομπή. Αν είναι πεσμένη, δεν μπορείτε να την ακούσετε. Έτσι πάει το πράγμα. Σαν την πεσμένη δεν υπάρχει τέτοια στενοχώρια την εκπομπή. Άρα ανεβαίνει η εκπομπή και είναι ανεβασμένη. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Την ακούτε την εκπομπή στο zoomusu.gr. Μπαίνετε στο site μας. Άνοιξε το λίγο, αυτό μου αρέσει. Πάω Ότο, χορηγός δεύτερης ώρας. Εκεί 2-11-93-5 πεντάρια. Ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας. Μπαίνετε και στο paokoto.gr. Ενημερώνεστε, γιατί εκεί θα βρείτε αυτά που ακριβώς που θέλετε για το αυτοκίνητό σας, τα πακέτα όλα. Και εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια συνεργασία με ανθρώπους όπως η υποστήριξη Insurance Brokers που γνωρίζουν ακριβώς το αντικείμενο και το τι πρέπει να φροντίσουν για εσάς, για το αυτοκίνητό σας, για τη μοτοσυκλέτα σας. Ενημερωθείτε, εγώ από 140 που ήταν στην προηγούμενη ασφάλεια δίνω 105 τώρα. Έχει μια διαφορά. Και όσοι πήγαν μείναν ενθουσιασμένοι. Μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή χαμός γίνεται μετά από και την ανακαίνιση. Προλάβετε και τις καθημερινές καταπληκτικά πιάτα, υπέροχα φαγητά, μια ατμόσφαιρα. Χαίρεσε πραγματικά την έξοδό σου, πεντανόστιμα, σε εξαιρετικές τιμές. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι φροντισμένο, που δεν είναι εκλεκτό στο Δημήτρη και στην οικογένεια εδώ και χρόνια. Απέραντε το Μασούτη στα Ελευθέρια 705-750 με τον Diego Pancetta. Να κάνει παπάδες. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χρήστος από Εύωσμο. Γεια σου ρε Χριστάρα. Τι γίνεται. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Καλά. Καλά αγόρι μου. Βάλε με και εμένα στην κλήρωση. 731. Όχι ρε φίλε. Άρχισα να θυμάμαι μερικά νούμερα απ' έξω. Γιατί έχω κάψει φλάντζα. Γιατί. Να σε ψάχνω τους νύχτες γιατί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι, λες να το γυρίσω τώρα τον νοτιοδυτικά το μήλο μου. Στα 47. 47, εντάξει. Εγώ 53 είμαι, γιατί. Νέο παιδί είσαι, φίλε. Νέο, για τεχνικός διευθυντής. Για ποδοσφαιριστής, περάσανε τα χρόνια μας. Αλλά λέμε για τώρα. Βετεράνος είμαι. Βετεράνος. Εδώ θα γυρίσει ο Σταλόνε το ράμπο νούμερο 72. Τι λες τώρα. Παλεύει, λέει, με τα τριγκλικερίδια και τη χοληστερίνη και την ακράτεια σε αυτό. Ναι. Μεγαλύτερος αντίπαλος. Με ενέσεις. Η ακράτεια. Ναι. Να στείλω χαιρετίσματα στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου. Και στο κουμπάρο μου, στο πλαγιάρι το Βαγγέλη. Αυτά είναι. Που σε παίρνει γι' αυτό τηλέφωνο σχεδόν κάθε μέρα. Τι ωραίος που είναι. Τι ωραίος που είναι ο Βαγγέλης από το πλαγιάρι. Αυτά είναι, φίλε. Μια οικογένεια μεγάλη, μια μεγάλη παρέα. Για την εθνική χθες, εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Τραγωδία με λίγα λόγια ήταν. Για άλλη μια φορά. Για λύπηση. Συμφωνείς, δεν είναι. Τα είπα και από την αρχή. Είναι ζωφερή εικόνα, φίλε. Ζωφερή. Εντάξει, και μόνο που παίζουν οι γνωστοί τώρα. Δεν είναι τα το πράγμα, δηλαδή. Άλλαξε τον, φίλε, άλλαξε τον. Που τους είχαμε και στον ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά φαινόταν το πράγμα ότι ήταν σαν ένα καρκίνωμα. Δεν, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά έτσι το βλέπω. Τους προσπέρασε η εποχή αυτούς. Θα πρέπει να τους ευχαριστήσουν για τη μεγάλη προσφορά, αν έχουν δώσει πράγματα στην εθνική. Έτσι, και να πάμε παρακάτω. Για τον Τζαβέλα έχω ενστάσεις μεγάλες. Το κατά πόσο έχει προσφέρει. Λέει, γι' αυτό είπα λοιπόν. Ο Τζιόλης, όταν ήταν στα καλά του, πρόσφερε κιόλας. Ναι, έτσι. Ναι, πρόσφερε. Θεωρώ ότι πρόσφερε όντως. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται να πέσουν συνέχεια αυτή. Να πω και κάτι άλλο όμως. Επειδή έχουν μανατζαρέους. Χρήστο, να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο ο Τζιόλης και ο Τζαβέλας. Δηλαδή, μην πέφτουν μόνο σε αυτούς τους δύο. Παίζαν και άλλοι 9. Όλη η ομάδα. Και ο προπονητής έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν έχει καταφέρει, ενώ έχει εξαιρετικούς παίκτες. Και ο Μήτρογλου είναι δεινός σκόρερ. Παπασταθόπουλος Μανολάς είναι από τα κορυφαία δίδυμα. Έχει τον Μπέλκα, έχει τον Μπακασέτα. Λοιπόν, έχει παίκτες μέσα που θα έπρεπε να τους έχει μοντάρει και να έχουν κάνει μια ομάδα. Τώρα μπαίνει περιμέσα από τον Τζιόλι τώρα που είπαμε κάνει τη διανυκτέρευση στα 100 μέτρα. Έτσι. Για να ξεκουραστεί. Όχι, όχι. Γενικά είναι μια αρρωστημένη κατάσταση, φαίνεται. Είναι οφθαλμοφανές. Έγινε! Φιλιά! Έτσι, καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Γεια σου, Χριστάρα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888 είναι Βασίλη Καρά. Έχουν ζητήσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλε ελεύθερο θέμα, ό,τι γουστάρεις εσύ. Ότι ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Αυτός ο καθηγητής... Με τις φλογέρες. Α, νόμιζα αυτό άλλος με τις φλογέρες που... Ναι. 30 χρόνια απλά. Όταν απλώς το χέρι σου στο παιδί του άλλου και λίγα είναι. Κλείνω την παρένθεση. Αυτός ο καθηγητής για τις ΣΥΑΣ λοιπόν, πες γιατί έφυγα στο χωματόδρομο. Ναι. Ναι.
με τις μπαρούφες που λέει. Ναι. Λόγω ονόματος. Ναι. Μας έχει ζαλίσει. Εχθές μας είπε ναι. ότι η ΑΕΚ με μείον τρεις δεν πρέπει γιατί oh. έχουμε θέμα, ναι. έχουμε oh, έτσι και δεν μπορεί η ομάδα να αποδώσει ναι, και ναι, η παίκτες ναι. είναι έτσι. Πέρσι δεν τον είδα τόσο λαλίστατο. Δεν τους είδα. Κοίταξε, γνωρίζεις αυτό που λέμε η κοπέλα έχει νευρική ανορεξία. Τη γνωρίζεις αυτή την ασθένεια. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη ασθένεια που λέγεται επιλεκτική ευαισθησία. Αυτοί λοιπόν ναι. έχουν επιλεκτική ευαισθησία. Τώρα τους έπιασε ο πόνος και ο Γκαϊλές. Που αφαιρέθηκα τρεις βαθμοί δικαιότατα από την ΑΕΚ. Πέρσι που εκλάπει με το πιο απροκάλυπτο, με το πιο ξεδιάντροπο τρόπο. Θα έλεγα ακριβώς τα ίδια αν έκλεβαν ένα πρωτάθλημα από μια άλλη ομάδα. Πίστεψέ με, το έκανα όταν έκλεψαν το πρωτάθλημα με την υπόθεση Βάλνερ από την ΑΕΚ. Έχω απόδειξη για αυτό που λέω. Πού ήταν όλοι αυτοί να λαλήσουν? Κρύφτηκαν, φίλε. Απλά. Όχι. Κρύφτηκαν. Τότε ήταν Ολυμπιακός. Τότε δροσερό αεράκι φιλούσε στα μπατζάκια μας. Βέβαια. Ναι, έτσι. Έτσι είναι. Τι να κάνει. Τους πήρε χαμπάρι ο κόσμος. Εθνική... Τα κολλητιλίκια, οι... Πουθενά δεν πας μπροστά έτσι. Πουθενά δεν πας. Έτσι δεν πάμε. Έτσι. Γεια σας, δεν υπάρχει το πράγμα που βλέπω, δηλαδή χθες και την προηγούμενη, την Παρασκευή, Τσιμίκας με τον Φορτούνη συνέχεια να ανταλλάσσουν πάσες. Εδώ την άλλη φορά, θυμάσαι την άλλη φορά που ήταν ο Πέλκας να πάρει μια πάσα, δηλαδή όλο το γήπεδο το είδε. Και δεν του δώσαν του Πέλκα την πάσα, την έδωσε αλλού. Ο Φορτούνης νομίζω δεν μάπιασε. Λοιπόν, ναι. όταν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, άστο δηλαδή. Άστο. Τελείωσε. Άστο. Καμία ελπίδα. Είναι αυτό. Καμία ελπίδα. Να πάρουμε καμιά μεταγραφή, να δούμε. Εντάξει, όταν, εντάξει, άμα, εντάξει άμα γίνεται τσιφλικάκι σου, δεν έχει κανένα μέλλον. Ναι. Τίποτα. Τίποτα. Και χθες που έκανε το σούτ εκεί ο Πέλκα σε μια φάση που την έδωσε γιατί δεν τον έδωσε πάσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί στο κόρνερλες. Του την έδωσε. Φυσικά την έδωσε γιατί καταλαβαίνει τι γίνεται. Όσο για το Βαρούχα, να σου πω τι εντύπωση μου δίνει εμένα. Έχω φάει τρία κομμάτια παστίτσιο. Έχω φάει το κομμάτια και μου έχω βαρύνει στο στομάχι και θέλω. Ωραία, παιδιά, παιδιά, μια ζώδα, ρε παιδιά. Ένα τέτοιο πράγμα μου βγάζει εμένα. Ο Βαρούχας. Σαν παρουσία, σαν φωνή, εδώ βλέπουμε το λάκτισμα, φέρει καμιά σόδα. Ένα τέτοιο πράγμα. Το λέω για να μην έχω αμαρτία, να ξέρεις. Αυτά. Φιλιά πολλά. Γιάννης, 850. Τέλειο. Και εσύ μοντέλο της BMW. Να σε καλά, Γιάννη. Ναι. Να σε καλά. Άντε, πάμε παρακάτω. Και ο Βίχας, ο γνωστός Βίχας που μας ακολουθεί τώρα κανένα μήνα, θα τον έχουμε παρεούλα σαν μπρελόκ, σαν κλειδιά μας, το σήμα του ΠΑΟΚ. Καλημέρα σας, ναι! Έλα, Παύλε, καλημέρα, Κωστή. Ω, καλώς τον Αναξίμανδρο. Θα με βάλεις και εμένα στην κλήρωση 0-0-0. Βεβαίως. Λοιπόν, Κωστή, εχθές βλέποντας την εθνική... Όντως σε 0-0-0. Ναι, ρε. Έχεις παίξει και σε άλλες ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Έχω παίξει το μείον. Μείον. Εχθές, Κώστα, βλέποντας την εθνική, θυμήθηκα ένα πάρα πολύ σημαντικό κοιμήθηκα, πράγμα είπες. Κοιμήθηκα ή θυμήθηκα. Θυμήθηκα τα λόγια σου. Κοιμήθηκα, ναι. Τα λόγια μου. Τα λόγια σου θυμήθηκα που ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Σοφά. Δηλαδή αυτό το σημαντικότερο που έλεγες. Αυτό ακριβώς που είπες. Όχι, ρε φίλε, πάλι! Τι μόντα είναι αυτή που τρώμε σήμερα. Δεύτερη φορά. Η άλλη πήγε να μας πει την παροιμία και χάθηκε, φίλε. Έπεσε σε μια δίνη. Έπεσε σε ένα. Σε μια μαύρη τρύπα. Τι γίνεται, σαν το τρίγωνο των βερμούδων. Δεν φοράω βερμούδα. Τζινάκι φοράω ο άνθρωπος. Σήμερα μπλούζα γουστάρεις με Daffy Duck. Σε παρακαλώ πολύ, είπαμε το παιδί δεν το σκοτώνουμε ποτέ μέσα μας. Καλημέρα σας, ναι! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλημέρα! Αλήθειες λες! Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Έλα ρε Ανδρέα! Where are you my friend! Στέλλα καρτασάκι μου, έλα αγόρι μου, παουτσάκι μου, έλα! Σε άκουσα εχθές που δεν μπορούσα να πιάσω τη γραμμή. Εγώ δεν ήξερα ότι θα λέγεται τσάκ το γήπεδο Αγία Σοφία. Σοβαρολογείς. Το έγραφαν και οι εφημερίδες. Ναι, το γράφουν οι εφημερίδες, αλλά το έχουν στα εισαγωγικά. Όταν λέει Αγία Σοφία, το έχουν σε εισαγωγικά. Και νομίζω ότι είναι ένα. Αυτό είναι απαγορεύεται. Ανδρέα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Και ο Αρχιεπίσκοπος. Ναι, ρώταμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Στον προφορικό λόγο, πώς θα φανούν τα εισαγωγικά. Όταν το λες. Φαίνεται, δεν φαίνεται. Τι πάει να πει. Τι εισαγωγικά. Το έχει εισαγωγικά Αγία Σοφία.
και τι? Σαν νομίζω ότι το λέτε εσείς. Όχι. Το λέτε εσείς, όχι. Το αυτό το όνομα έτσι βαφτίζουν το γήπεδο τους και ρωτώ έτσι εγώ. Τώρα, η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι, απαγορεύεται αυτό. Εσείς όχι, τι κάνετε η Χριστιανή Ορθόδοξη. Γιατί παίρνεις ένα σύμβολο, ένα αιώνιο σύμβολο Ορθοδοξίας. Απαγορεύεται δια σιδήρου και οπάλου. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Σε παρακαλώ, δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή, εγώ νόμιζα. Τι? Εγώ νόμιζα έτσι το λέγατε προσύνημα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Τι, τι παρατσούκλι. Έτσι θα το ονομάσει. Έτσι το λένε συνέχεια. Επίσης, λέω το εξής. Γιατί η Εκκλησία δεν παρεμβαίνει. Η Εκκλησία δεν παρεμβαίνει. Έλατε. Δεν μπορεί να το και ρωτώ το εξής. Για Σοφιά έχουμε στην Εγνατία. Ρωτώ το εξής. Εγώ έγινα έξαλλος. Ο ΠΑΟΚ είναι λιγότερο Αγία Σοφιά από ότι η ΑΕΚ. Γιατί, με ποιο, με ποιο, γιατί, το, γιατί το, το, αυτό το πράγμα μπράβο, το παίρνει και το κάνει δικό της η ΑΕΚ. Γιατί δεν κινητοποιείστε εσείς οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν κινητοποιείστε και να κάνετε κάτι. Να διαμαρτυρηθείτε. Τι Χριστιανοί Ορθόδοξοι είστε. Το μα, λέμε, τι, το λέμε, το, το είπαμε εγώ εμείς. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα που τα άκουσα χθες. Εγώ άκουσα και καλά που το επισήμανες. Και καλά που το είπες. Φυσικά δεν θα το πω. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί που το βλέπω συνέχεια. Όχι με ενοχλεί. Εμένας παρενοχλεί. Μόνο εσένα ενοχλεί. Εγώ τώρα τρελάστηκα. Δεν είναι καλά να κάτι να κάνετε, να παραπονεθείτε. Έχεις δίκιο. Και ξαναλέω, μέσα σε αυτό το χώρο που θα ονομάζεται Αγία Σοφιά, θα βγαίνουν οι οπαδοί και θα βρίζουν μάνες ή θα λένε βούβου βούλγαροι ή θα βρίζουν τη Μακεδονία. Τι κάνει η Εκκλησία. Ερωτώ εγώ. Γιατί δεν παρεμβαίνει. Και εγώ ρωτώ τώρα που το έμαθα. Γιατί δεν παρεμβαίνει. Εσύ που είσαι πατριώτης πλήρης της Ελλάδας, γιατί η Εκκλησία δεν αντιδρά. Δεν ξέρω. Ρωτάω κι εγώ. Το, είπα. Το επισημάναμε και ρωτάμε. Ναι. Και ρωτάμε. Ναι. Δεν θα έπρεπε να μπει, να, μπει ένα, να μπει ένα ναι. φρένο σε αυτό το πράγμα. Πώς εσύ το παίρνεις αυτό το πράγμα και αυτό. Το κάνεις δικό σου. Δεν θέλω να πω να... Εγώ στα χρόνια μου, δεν πήγαινε γυναίκα στο κήπεδο. Όταν ήμουν 20 χρονών. Βρίζαμε και κάναμε και ράναμε. Και τώρα γίνεται της κακομοίρας. Ότι δεν... Τι να πω. Οκ, okay. Ευχαριστώ έγινε, που Ανδρέα. Επισημάνεις αυτό. Να είσαι καλά. Γεια σου και καλή με την νίκη την Κυριακή. Έχουμε ακόμα δρόμο, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Από αύριο. Δεν σε ακούω κάθε μέρα εγώ, σε ακούω. Γεια σου Αντρίκο. Κρεβάεις Κλαρίνα. Βάζω. Καλησπέρα για την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φίλε, βάλε το τηλέφωνο να πάρω μια πάστα από τον Νικολαίδη. Όταν θα έρθεις σε Ελλάδα, όταν θα έρθεις σε Ελλάδα, θα έρθεις από εδώ να σε στείλω να πας να πάρεις ό,τι θέλεις. Εντάξει. Και ένα άλλο θέλω να σου πω. Άκου να σου πω. Σε παρακαλώ, αυτοί που παίρνουν, ας λένε και ποια συνοικία Θεσσαλονίκη είναι. Ρώτα τους να ακούμε και με συνοικία. Ξέρω από πού είναι, γι' αυτό δεν ρωτάω. Ναι, ρώτα από πού σε ρε φίλε. Έγινε, έγινε. Από τον υδροπόταμο, να ακούμε και εμείς. Φιλιά, ωραία περιοχή διάλεξη. Μ' αρέσει. Να σε καλά, να σε καλά. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Όπως το λες, ό,τι να είναι. Φιλιά, λοιπόν, πάμε να πάρουμε τελευταίες γραμμές. Μην παίρνετε άλλο. Γιατί πρέπει να κάνουμε εκδηλώσεις και πρέπει να βγάλουμε και τον νικητή της χθεσινής κλήρωσης. Γιατί χθες δεν ήταν η Μαριλής έξω, ήρθε η γλυκύτατη γραμματεία μας. Να βγάλουμε τον νικητή που χθες κέρδισε τη Σκούπα Μπος. Καλημέρα! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλά είσαι. Δόξα, έτσι λένε οι γιατροί. Αφού το λένε οι γιατροί, μια χαρά σε βλέπω. Ρε, εσύ ξέρεις γιατί φτιάχνουμε για Σοφία. Μην μπερδεύεστε. Για πες. Να σε πω τον λόγο. Θα γεμίσει μέσα παγκάρια και θα βγάλει και κάνα φράγκο άνθρωπο. Θα βγάλει τα έξοδά του να πούμε. Εντάξει παιδιά, κάνουμε χαβαλέ, αλλά εμένα αλήθεια με ενοχλεί. Ναι, εντάξει, και εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή η Αγία Σοφιά. Να πέρασε ένα γήπεδο Αγία Σοφιά όχι, και να ακούς μέσα όχι, συγγνώμη, πώς, Χριστό, πώς εσύ, όχι, ιστορίες, δεν είναι μόνο αυτό. Πώς οικειοποιείσαι ένα εμβληματικό αιώνιο μνημείο πίστης, ορθοδοξίας, χριστιανοσύνης. Πώς αυτό το πράγμα το παίρνεις εσύ και το... Δεν θα πω τη λέξη καπηλεύεσαι, αλλά πώς το οικειοποιείς εσύ και το κάνεις δικό σου. Συγγνώμη. Βγάλ' το Παρθενώνα. Ρε παιδί μου, δεν μπορείς εκεί τώρα. Βάλε νέα Φιλαδέλφια. Πώς έκανες, πώς έγινες νέα ΑΕΚ που μπήκες στο 44 και έζησες τα χρέη σου. Λέω, με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Και πιστέψτε με, το ίδιο πράγμα αν το έκανε ο Γαύρος ή ο Βάζελος ή οποιοδήποτε. Θα λέγαμε έτσι. Εμείς δεν θα το κάναμε αυτό. Γιατί σεβόμαστε τα ιερά και τα όσια σαν ομάδα. Με τίποτα, δεν θα το με κάναμε. Τίποτα, λοιπόν, τέλος πάντων. Γι' αυτό είμαστε και πολύ μπροστά εμείς. Γι' αυτό. Αγόρι μου. Να σε γερός. Λοιπόν, τέλος. Μαριλής μου, πάρε σε παρακαλώ τον χθεσινό νικητή. Να τον βγάλουμε στον αέρα. Αυτό που κέρδισε χθες σκούπα. Δώσε μου λίγο και σήμερα
Α, περίμενα να σου πω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Κάτσε να αριθμίσω. Ανάποδα. Μπερδεμένα. Άνοιξε το. Σε ζητά. Σε έτοιμη. Έτοιμη. Συναντήθηκε με Ρασβάν στο αεροπλάνο για το Βουκουρέστι. Εκτιμούσαμε που εκτιμούσαμε το Ρασβάν. Τώρα ακόμα περισσότερο. Γουστάρι καρά. Έχουμε το χθεσινό νικητή. Δώσε μου λίγο. Ναι, καλημέρα σας. Έβγηκε ακόμα. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Τι ευχαριστείτε. Κερδίσατε μία σκούπα χθες στο Ζετσαρό. Έλα ρε Κωστή. Έλα ρε Κωστή. Έτσι είναι η φωνή μου. Έτσι. Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή. Ό,τι και να κάνεις δεν γλιτώνεις. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Χθες άκουσα ότι κέρδισε καταρχήν. Δεν πήραμε τηλέφωνο χθες. Έλειπε η Μαριλής. Άκουσα, αλλά είπε ότι δεν προλάβαινε. Πάρα πολύ ωραία. Έλειπε η Μαριλής χθες γι' αυτό. Δεν είχαμε γραμματεία. Λοιπόν, κέρδισες μία σκούπα μπος. Δίνεις το ονοματεπώνυμό σου έξω στην Μαριλής για να το στείλουμε εμείς στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και πηγαίνεις, παραλαμβάνεις μία καταπληκτική σκούπα μπος, φίλε, με μεγάλη απορροφητικότητα και σούξου μουξου. Και να είσαι πάντα τυχερός. Πόσα μηνύματα έστειλες. Ένα. Εγώ αυτό λέγεται κολοφαρδία, φίλε. Λέγεται κολοφαρδία. Είναι ξεκάθαρο. Αγριάτητο να το πούμε. Ξεκάθαρο. Ζούμου σου, φίλε, να είσαι πάντα τυχερός. Να είσαι καλά, φίλε. Να δώσεις επίθετο. Πάρε να δώσεις τότε επίθετο στην Μαριλής έξω. Εντάξει. Έγινε. Φιλιά. Γεια χαρά, γεια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Λοιπόν, θέλω από το 1 μέχρι το 14. Ένα νούμεράκι. Το 2. Ένα νούμερο ήθελα. Το 2 και το 12 λέει. Πάσχεση. Άντε, εντάξει. Κουκουρούκου. 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 Να πω για αυτούς που λένε λογάκια για την ομάδα. Μαγκέψαν και τα λάχανα και κάνουν χωρίστρα. Κάποιοι βγάλαν γλώσσα γενικώς. Μαγκέψανε τα μανταλάκια και κάνουν μονόζυγο. Μαγκέψαν τα ριχά πιάτα και ζητάνε σούπα. Μαγκέψαν τα μαγιό και ζητάνε τσέπες. Μαγκέψανε τα περίπτερα και θέλουν ασανσέρ. Μαγκέψαν τα τούβλα και σφυράνε από τις τρύπες. Αυτό. Το λέω για τους άσποδους φίλους που από κάτω μας γράφουν διάφορα. Μας γράφουν διάφορα. Δεν πειράζει. Ξίδι, ξιδάρες, έτσι θα το δει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή φέτος και στα χαρτιά και όπου θέλετε. Και όπου θέλετε. Λοιπόν, κρέατα. Κρέατα. Ο Γιώργος σε 4-16. Κερδίζει τα κρέατα. Σήμερα. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή, πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές θα είναι στο τέλος της. Θυμίζουμε, paokoto.gr, μπαίνετε, ενημερώνεστε. Τηλεφωνείτε στο 211-93 και 5 τάλιρα. Και εκεί θα ενημερωθείτε για το τι πρέπει να κάνετε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας και της μοτοσυκλέτας σας. Απόλυτα έγκυρα με την υποστήριξη Insurance Brokers. Και βέβαια, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εξαιρετικά πράγματα. Θα πάτε μια φορά και θα κολλήσετε μετά, θέλετε συνέχεια να πηγαίνετε. Αυτά! Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Ευχαριστώ για την Αναστασία που και σήμερα στάθηκε καριάτιδα πάνω από την κοτσόλα. Θα τα πούμε εμείς αύριο, πρώτο Θεός. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.